Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της πρωινής συνεδρίασης, το οποίο είναι γενικά αφιερωμένο στο θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σας πω ότι η Ένωση Ποινικολόγων διοργάνωσε και μία προσυνεδριακή συνάντηση στη Θεσσαλονίκη την 1η Φεβρουαρίου αυτού του έτους, στην οποία μίλησε η κυρία Διονυσιοπούλου, ο εισαγγελέας εφετών ο κύριος Καμιλάρης και ο κύριος Τόγιας, ακριβώς για το ίδιο θέμα. Συνεπώς, σαν ένα σύνολο, θα έχουμε, ελπίζω στο τέλος, όταν εκδοθούν, κύριε Πρόεδρε, τα πρακτικά, με το καλό, 6 εισηγήσεις που θα αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Σήμερα θα ακούσουμε τις 3 τελευταίες από αυτές. Ο πρώτος μας ομιλητής θα είναι ο κύριος Άρης Τζανετής, επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ, της Νομικής Αθηνών. Ο κύριος Τζανετής δεν χρειάζεται σύσταση. Ανήκει στην κορφή των θεωρητικών και πρακτικών ποινικολόγων της γενιάς των 50ριδων, ας το πούμε έτσι. Βέβαια, για να μην τον αδικήσω, 52. Για να μην τον αδικήσω, είναι στην αρχή αυτής της δεκαετίας. Ο κύριος Τζανετής έχει επιβιώσει κατά τον καλύτερον τρόπο γενικώς. Δεν θα κάνω αναφορά στην πολυάριθμη βιβλιογραφία του. Έχει δημοσιεύσει πολλές μονογραφίες, άρθρα. Θα έλεγα ότι είναι ο πολυγραφότερος της γενιάς αυτής, αλλά συγχρόνως διατηρώντας πάντοτε και το υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο. Δεν θα πω περισσότερα, διότι πάντα με υποπτεύεται ότι ελοχεύει κάτι αρνητικό να πω. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα πω τίποτα το αρνητικό, πέραν αυτό βέβαια, αυτού βεβαίως, και θα του δώσω το λόγο για να μας μιλήσει για ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι έχει έναν μακροσκελή τίτλο, «Η εθνική συνταγματική ταυτότητα και η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως λόγοι μη εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, ο διάλογος μεταξύ ΔΕΕ και ανωτά των εθνικών δικαστηρίων για τη σχέση μεταξύ ενωσιακού δικαίου και των εθνικών συνταγμάτων». Καλή τύχη στο παντεντε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, παρακαλώ. Και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αυτά που είπατε ευθέως και για όσα αρνητικά υπνιχθήκατε, τα οποία νομίζω ότι το κοινό τα αντιλαμβάνεται. Λοιπόν, στη χθεσινή συνεδρίαση ακούσατε κάποια περίεργα ονόματα, όπως Μελώνη, Αρανιώζη Καλνταράρου, Ταρίκο. Οι πιο προσεκτικοί ίσως αναγνώστες θα είδανε στην εισήγηση του κυρίου Φοφάνη μία απόφαση Ζολάγκε του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αυτά τα πρόσωπα, οι οποίοι μη φανταστείτε, είναι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, οι οποίοι όμως είχαν την τύχη το όνομά τους να μείνει στην ιστορία, διότι συνδέθηκε με αποφάσεις ορόσημα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποφάσεις αποτελούν πολύ σημαντικά επεισόδια στον, θα έλεγα, όχι αρμονικό, όχι πάντα ειρηνικό, αλλά μάλλον ταραχώδη συζυγικό βίο μεταξύ του ενωσιακού δικαίου και των εθνικών συνταγμάτων. Και θα προσπαθήσω μέσα από την εισήγησή μου να καταδείξω ότι αυτές οι αποφάσεις με τα περίεργα ονόματα έχουν κάποια κοινά συνδετικά στοιχεία, τα οποία, εάν τα δούμε, αν τα συναρμόσουμε, θα δούμε, θα αποκτήσουμε την εικόνα, την πλήρη εικόνα αυτού του παζλ, το οποίο είναι η σχέση ενωσιακού δικαίου και εθνικών συνταγμάτων. Για να κατανοήσετε αυτά που τα οποία θα σας πω, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας μία βασική διάκριση. Είναι η διάκριση μεταξύ ενωσιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων και εθνικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τα ενωσιακά θεμελιώδη δικαιώματα προβλέπονται στο χάρτη, ο οποίος, όπως ακούσατε χθες, έχει ισχύ κανόνα πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου μετά την συνθήκη της Λισαβόνας. Τα εθνικά θεμελιώδη δικαιώματα πρωτίστως προβλέπονται στα εθνικά συντάγματα. Υπάρχει λοιπόν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα πολυδιάστατο σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το οποίο ορίζεται από το τρίπτυχο χάρτης, ΕΣΔΑ και εθνικά συνταγματικά δικαιώματα.
Για να έρθουμε τώρα στην προβληματική του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, ο μηχανισμός αυτός θεσπίστηκε για πρώτη φορά με την απόφαση πλαίσιο 2002 του 584. Είναι το πλέον εμβληματικό εργαλείο διακρατικής συνεργασίας. Διέπεται από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Η αμοιβαία αναγνώριση προϋποθέτει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, η οποία αμοιβαία εμπιστοσύνη με τη σειρά της δικαιολογείται εκ του ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κοινές αρχές, αξίες και παραδόσεις. Όταν τέθηκε σε ισχύ ο μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, ανέκυψε το γενικότερο ζήτημα εάν η παραβίαση θεμελιώδους δικαιώματος του εξιτουμένου μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Το ερμηνευτικό αυτό πρόβλημα δημιουργείται εκ του ότι στην απόφαση πλαίσιο, στα άρθρα 4, 4α και 5, προβλέπονται διάφοροι λόγοι άρνησης, άλλοι υποχρεωτικοί, άλλοι τιμητικοί, μεταξύ των οποίων όμως δεν συμπεριλαμβάνεται η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχει απλώς μια γενικόλογη διακήρυξη στο άρθρο 1, παράγραφος 3 της απόφασης πλαίσιο, ότι η απόφαση αυτή δεν καταργεί την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά ως λόγος άρνησης δεν προβλέπεται ρητός. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ερμηνευτικό ζήτημα το οποίο κινείται στο δίπολο αντιτιθέμενων αξιολογήσεων. Δηλαδή, από τη μία μεριά, ο τυχόν έλεγχος της παραβίασης θεμελιώδους δικαιώματος φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Διότι πώς μπορώ να ελέγξω το άλλο κράτος μέλος, το ομόλογο κράτος, αν έχει τηρήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα, αφού υποτίθεται ότι το εμπιστεύομαι και αφού έχει κοινές αξίες με εμένα. Από την άλλη όμως μεριά, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί υποχρέωση απορρέουσα από το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο και ως εκ τούτου δεσμεύει κατά την εφαρμογή των κανόνων του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου, όπως είναι η απόφαση πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξ αρχής ανοίγαγε την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης σε κατευθυντήρια κανονιστική αρχή του ενωσιακού δικαίου και συνήγαγε από αυτήν ένα τεκμήριο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θεώρησε δηλαδή ότι από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη εμπιστεύονται τα ποινικά συστήματα αλλήλων, οφείλουν να εκκινήσουν από το τεκμήριο ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα του εξιτουμένου έχουν γίνει σεβαστά. Σε αυτό το κανονιστικό πλαίσιο, η αρχική νομολογία ήταν εντελώς αρνητική στην αναγνώριση της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως λόγου άρνησης. Υπήρχε μία απόφαση, αυτό το όνομα δεν το έχετε ακούσει, η απόφαση Ραντού του 2013, η οποία απέκλεισε την δυνατότητα επίκλησης της παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τώρα, το σημείο καμπή στην νομολογία του ΔΕΕ είναι η απόφαση που ακούσατε χθες, η Αρανιώζη Καλνταράρου. Σε αυτήν για πρώτη φορά είπε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η παραβίαση όχι όμως οποιοδήποτε θεμελιώδους δικαιώματος, αλλά του απόλυτου και στενά συνδεδεμένου με την ανθρώπινη αξία δικαιώματος που έχει να κάνει με την απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, αποτελεί λόγο άρνησης. Επομένως, έχουμε μία μετάβαση της νομολογίας του ΔΕΕ. Το τεκμήριο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων γίνεται από αμάχητο μαχητό και πλέον η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν είναι τυφλή, αλλά ελεγχόμενη. Τώρα, αυτή η διπλή δέσμευση, και εδώ αρχίζει το πρόβλημα των κρατών μελών, τόσο από τα ενωσιακά δικαιώματα, από το χάρτη, όσο και από τα εθνικά δικαιώματα τα οποία προβλέπονται στο Σύνταγμα, δημιουργεί το ειδικότερο ζήτημα εάν τι γίνεται στην περίπτωση που η εκτέλεση ενός Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, κατά την εκτέλεση έχουμε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο, δηλαδή η εκτέλεση ανταποκρίνεται στα ενωσιακά πρότυπα όπως αυτά διαμορφώνονται στην απόφαση πλαίσιο, αλλά παραβιάζει ένα εθνικό δικαίωμα του εξιτουμένου, το οποίο στο εσωτερικό δίκαιο την χάνει αυξημένης προστασίας σε σχέση με το ενωσιακό. Τι γίνεται λοιπόν όταν έχουμε διάσταση μεταξύ ενωσιακού και εθνικού δικαίου? Και εδώ στην πράξη έχουν εμφανιστεί
έχει εμφανιστεί αυτή η περίπτωση στην πράξη, ειδικά σε ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, τα οποία στηρίζονται σε καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ερήμην του εξητουμένου. Το άρθρο 4α της απόφασης πλαίσιο, το οποίο πολύ πρόσφατα, προ λίγων ημερών, ενσωματώθηκε στην Εθνική Ένωμη Τάξη με το άρθρο 12 του νόμου 4596 του 2019, προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκτελεστεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που στηρίζεται σε ερήμην απόφαση. Αυτές οι προϋποθέσεις στηρίζονται, διαρθρώνονται σε μία σχέση προηγουμένου προς ακόλουθο και είναι: για να εκτελεστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης θα πρέπει είτε να έχει κλητευθεί ή ενημερωθεί ο κατηγορούμενος για την δίκη που εκκρεμεί σε βάρος του, είτε σε περίπτωση που δεν έχει κλητευθεί ή δεν έχει ενημερωθεί να έχει διορίσει συνήγορο ο οποίος να τον έχει εκπροσωπήσει στη δίκη, ή εάν δεν συμβαίνει τίποτα από τα παραπάνω, να παρέχεται στο κράτος έκδοσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης δικαίωμα επανεκδίκασης της υπόθεσης. Ερχόμαστε στην απόφαση Μελώνη, γιατί την ακούσατε προχθές, αλλά είναι δύσκολο να κατανοήσετε την προβληματική της, εάν δεν ξέρετε τα πραγματικά περιστατικά. Ο Μελώνη είχε συλληφθεί στην Ισπανία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε στην Ιταλία. Η Ισπανική Συνταγματική Τάξη και συγκεκριμένα η νομολογία του Ισπανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου παρέχει στον εξητούμενο μεγαλύτερη προστασία από αυτήν που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Ενώ δηλαδή, όπως σας είπα, το δικαίωμα επανεκδίκασης κατά το ενωσιακό δίκαιο αποτελεί όρο εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης μόνο στην περίπτωση που ο εξητούμενος δεν έχει ενημερωθεί ή δεν έχει εκπροσωπηθεί από συνήγορο, κατά την ομολογία του Ισπανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η επανεκδίκαση αποτελεί πάντοτε όρο έκδοσης σε ένα άλλο κράτος. Ο Μελώνη είχε εκπροσωπηθεί στην Ιταλία από συνήγορο, άρα κατά το ενωσιακό δίκαιο δεν είχε δικαίωμα σε επανεκδίκαση, όμως το Ισπανικό δίκαιο του έδινε τέτοιο δικαίωμα. Υπό αυτά τα δεδομένα, το Ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο απίφθινε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ και το ρώτησε πολύ απλά: τι κάνω εδώ πέρα, θα εφαρμόσω το ενωσιακό μέτρο προστασίας, αυτό που μου λέει η απόφαση πλαίσιο, ή μπορώ να εξαρτήσω την παράδοση του Μελώνη από το υψηλότερο στάνταρ το οποίο παρέχει το Ισπανικό δίκαιο. Η απόφαση του ΔΕΕ δέχθηκε το εξής, ότι ναι μεν τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν τα δικά τους εθνικά στάνταρτς, παράλληλα με το ενωσιακά, όμως αυτό επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν διακυβεύεται η ενότητα, αποτελεσματικότητα και υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Υπενθυμίζω ότι κατά την πάγια νομολογία του ΔΕΕ, το ενωσιακό δίκαιο υπερέχει όχι μόνο του κοινού εθνικού δικαίου, αλλά και των εθνικών συνταγμάτων. Είπε λοιπόν η απόφαση του ΔΕΕ ότι από τη στιγμή που στην απόφαση πλαίσιο στο άρθρο 4α έχουν εναρμονιστεί πλήρως οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ο ερήμην καταδικαστής, έχουμε πλήρη προκαθορισμό του εθνικού από το ενωσιακό δίκαιο και επομένως δεν υπάρχει περιθώριο εφαρμογής των ευμενέστερων εθνικών στάνταρτς. Η απόφαση Μελώνη επικρίθηκε στη θεωρία, με το σκεπτικό ότι θυσιάζει ουσιαστικά τα δικαιώματα του εξητουμένου στο βωμό της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως. Αυτός ο αντίλογος μπορεί να ακούγεται εκ πρώτης όψεως ελκυστικός στο βαθμό που θωρακίζει τη δικονομική θέση του εξητουμένου. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι ορθός. Η απόφαση Μελώνη έχει δίκιο. Και έχει δίκιο γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι από τη στιγμή που το ενωσιακό δίκαιο ορίζει λεπτομερώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ο ερήμην καταδικαστής, τυχόν εφαρμογή των ευμενέστερων εθνικών στάνταρτς, ουσιαστικά θα συνιστούσε μία επαναξιολόγηση, μία επαναστάθμιση του ζητήματος από τον εθνικό από το κάθε επιμέρους κράτος μέλος. Αυτό θα οδηγούσε σε έναν αποσυντονισμό του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως, διότι εάν το σκεφτεί κανείς πρακτικά,
Ο Μελόνι θα μπορούσε να εκδοθεί στην Ιταλία μόνο από όσα κράτη παρέχουν είτε το ίδιο είτε υποδεέστερη προστασία σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο, όχι όμως από αυτά τα οποία παρέχουν υψηλότερο δίκτυο προστασίας. Και έτσι θα δημιουργούνταν νησίδες ασφαλείας στις οποίες θα μπορούσαν να καταφεύγουν οι εξητούμενοι για να αποφύγουν την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Αυτό αντιβαίνει στη δημιουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ο οποίος είναι ενιαίος και επιτρέπει την ακόλυτη εντός αυτού κυκλοφορία των αποφάσεων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η απόφαση Μελόνι, όσο και αν ακούγεται όχι τόσο φιλική για τα δικαιώματα του εξητουμένου, νομίζω ότι είναι σωστή παρά την κριτική που έχει δεχθεί. Τώρα, ένα ερώτημα το οποίο ανακύπτει περαιτέρω είναι εάν ο εξητούμενος θα μπορούσε να διεκδικήσει τον υψηλότερο δίκτυο προστασίας που του παρέχει το ευρωπαϊκό, το εθνικό δίκαιο, επικαλούμενος τη λεγόμενη εθνική συνταγματική ταυτότητα. Είναι ένας δύσκολος όρος. Η συνταγματική ταυτότητα των κρατών μελών κατοχυρώνεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όντως ορίζει ότι τα κράτη-μέλη, μάλλον η Ένωση, οφείλει να σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών μελών. Εάν θέλουμε να δώσουμε έναν συνοπτικό ορισμό, η εθνική ταυτότητα απαρτίζεται από τις αναπαλωτρίωτες συνταγματικές αρχές εκάστου κράτους μέλους. Είναι γεγονός ότι στον ευρωπαϊκό χώρο πολλά ανώτατα εθνικά δικαστήρια έχουν ορθώσει αντίβαρα τα counter limits στην αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, πρωτοστατούντος του πλέον ισχυρού συνταγματικού δικαστηρίου, είναι το Bundesverfassungsgericht, το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο έχει επεξεργαστεί το πλέον προηγμένο σύστημα περιορισμού της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου με εθνικά κριτήρια. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που ίσως ακούσατε χθες και σας παραξένεψε, τις λεγόμενες αποφάσεις Zolange. Zolange στα γερμανικά σημαίνει ενώσω, καθόσον χρόνων. Το so long, ας πούμε, στα αγγλικά. Το 1974 εκδόθηκε η απόφαση Zolange 1, η οποία είπε ότι για όσο χρόνο η τότε ΕΟΚ δεν κατοχυρώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα στον ίδιο βαθμό που τα κατοχυρώνει το Γερμανικό Σύνταγμα, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο θα ελέγχει τις πράξεις των οργάνων της τότε ΕΟΚ με κριτήριο το θεμελιώδη νόμο, δηλαδή με κριτήριο τις προδιαγραφές της γερμανικής τάξης. Το 1986 εκδόθηκε η Zolange 2, η οποία ανακάλεσε τις επιφυλάξεις της Zolange 1 και επειδή στο μεταξύ είχε επέλθει ισοδύναμη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο παραιτήθηκε από την επιφύλαξη της Zolange 1 και πλέον είπε ότι οι πράξεις των ενωσιακών οργάνων θα κρίνονται με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Και ερχόμαστε στη Zolange 3, η οποία μας ενδιαφέρει και είναι μια ιστορική σημασίας απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 15ης Δεκεμβρίου του 2015, η οποία αφορά την προβληματική μας, αφορά ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, έχει πολιτογραφηθεί ως Zolange 3, μόλον ότι δεν χρησιμοποιεί το όρος Zolange στο σκεπτικό της, αλλά ουσιαστικά αποτελεί μετεξέλιξη των προηγούμενων αποφάσεων, τη Zolange 1 και τη Zolange 2. Τα πραγματικά περιστατικά μοιάζουν πάρα πολύ με εκείνα της Μελόνι. Υπήρχε ένας Αμερικανός ο οποίος είχε καταδικαστεί ερήμηνη στην Ιταλία σε ποινή κάθριξης 30 ετών. Συνελήφθη στη Γερμανία, εκδόθηκε, αποφασίστηκε η παράδοσή του από το εφετείο του Ντίσσελντορφ στην Ιταλία. Ο εξητούμενος έκανε προσφυγή στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, επικαλούμενος, και αυτό έχει σημασία, την παραβίαση της γερμανικής συνταγματικής ταυτότητας, διότι όταν καταδικάζεται κάποιος ερήμην, χωρίς να ακουστεί, προσβάλλεται η ανθρώπινη αξία, η οποία ανθρώπινη αξία αποτελεί συστατικό στοιχείο της γερμανικής συνταγματικής ταυτότητας. Η απόφαση το δέχτηκε. Η απόφαση της 15ης 12ου του 2015 έκανε δεχτή την προσφυγή και είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι στο μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης βρίσκει τα όρια της στη συνταγματική ταυτότητα της Γερμανίας και
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία έχει δικαίωμα να ελέγχει την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του εξετουμένου, τα οποία άπτονται της ανθρώπινης αξίας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ήταν μια θριαλίδα στην λειτουργία του μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, διότι ουσιαστικά δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ελέγχουν την παραβίαση εθνικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία απολαμβάνουν μείζονο προστασία σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο. Και μάλιστα αυτή η απόφαση επικρίθηκε στην ίδια τη Γερμανία από Γερμανούς θεωρητικούς με το σκεπτικό ότι, και δεν έχουν άδικο σε αυτό, ότι το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο δημιούργησε μια τεχνητή αντίθεση μεταξύ θεμελιώδους νόμου και ενωσιακού δικαίου, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρχε, διότι το ενωσιακό δίκαιο στο άρθρο 4α της απόφασης πλαίσιο ρυθμίζει κατά τρόπο με το δικαιοκρατικός επιβεβλημένο τρόπο τις προϋποθέσεις έκδοσης σε περίπτωση ερήμην απόφασης. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την απόφαση υπήρχε μια στρατηγική. Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ουσιαστικά, και προσέξτε, χωρίς να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα, και αυτό έχει σημασία, μονομερώς, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στο Λουξεμβούργο ότι προσέξτε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και το μήνυμα αυτό εισακούστηκε. Η στρατηγική δικαιώθηκε από την εξέλιξη, διότι λίγους μήνες μετά την απόφαση Ζολάνγκε 3, τον Απρίλιο του 2016, 4 μήνες μετά, εκδόθηκε η απόφαση Αραγνιώζη Καλταράρου, την οποία ακούσατε προηγουμένως, η οποία όχι τυχαία, στο σκεπτικό της, αναφέρει ότι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης υποχωρεί σε περίπτωση που παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανθρώπινη αξία. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο έστειλε η Καρλσρούη, λέω Καρλσρούη γιατί εκεί εδρεύει το Συνταγματικό Δικαστήριο, όχι στο Βερολίνο, προς το Λουξεμβούργο, είχε απήχηση και σωστά έχει επισημανθεί στη θεωρία ότι η απόφαση Αραγνιώζη είναι καρπός ενός διαλόγου, λένε μερικοί, εγώ δεν θα έλεγα διαλόγου, ενός ηχηρού μονολόγου θα έλεγα, της Γερμανίας προς το Λουξεμβούργο, ο οποίος εισακούστηκε. Τώρα, σε αυτή την περιπετειώδη σχέση μεταξύ εθνικών και ενωσιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων υπάρχουν και επόμενα στιγμιότυπα, υπάρχουν και άλλα επεισόδια. Ήδη ακούσατε χθες εκτενώς από τον κύριο Φοφάνη για τις αποφάσεις τα ΡΙΚΟ 1 και τα ΡΙΚΟ 2. Νομίζω θα σας κουράσω αν επαναλάβω τι λένε αυτές οι αποφάσεις. Δεν έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, αφορούν όμως την ίδια προβληματική, αφορούν το κατά πόσον μπορεί μια επιταγή η οποία επιβάλλεται από το ενωσιακό δίκαιο να υποχωρήσει υπό το φως αρχής η οποία κατοχυρώνεται στο Εθνικό Σύνταγμα. Ιδιαίτερη σημασία έχει τα ΡΙΚΟ 2, η οποία κατά κυριολεξία είναι η απόφαση MAS και MB, η οποία πολιτογραφήθηκε ως τα ΡΙΚΟ 2 γιατί είναι ουσιαστικά ανατροπή της τα ΡΙΚΟ 1. Εκεί, όπως ακούσατε χθες, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μία μάλλον διπλωματική απόφαση, ήταν περισσότερο σολομόντια λύση παρά και μία πραγματιστική θεώρηση των πραγμάτων παρά μία καθαρά νομική προσέγγιση του ζητήματος, ουσιαστικά άφησε ζωτικό χώρο σε μία εθνική αρχή, εν προκειμένου ήταν η αρχή της νομιμότητας που κατοχυρώνεται στο Ιταλικό Σύνταγμα. Άφησε λοιπόν ζωτικό χώρο σε μια εθνική αρχή να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου. Τώρα το ερώτημα που μας ενδιαφέρει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες για την ΤΑΡΙΚΟ 2 γιατί τα ακούσατε χθες και δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο με αυτόν, είναι εάν η ΤΑΡΙΚΟ 2 αποτελεί ανατροπή της Μελώνη. Μήπως δηλαδή αυτό που δέχθηκε το ΔΕ με την ΤΑΡΙΚΟ 2, ότι η αρχή της νομιμότητας, άρα μια εθνική αρχή, απενεργοποιεί την απορρέωση από το ενωσιακό δίκαιο υποχρέωση προστασίας των οικονομικών συμφερόντων, εάν μπορεί να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις έκδοσης. Έχει υποστηριχθεί αυτή η άποψη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δομική διαφορά μεταξύ της ΤΑΡΙΚΟ 2 και της Μελώνη. Η δομική διαφορά είναι ότι ενώ η Μελώνη αφορά εθνικές δράσεις
δηλαδή εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, η οποία είναι απολύτως προκαθορισμένη από το Ενωσιακό Δίκαιο. Το Ενωσιακό Δίκαιο λέει πότε ακριβώς μπορεί να εκτελεστεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα που στηρίζεται σε ερήμην απόφαση. Στην ΤΑΡΙΚΟ 2 δεν έχουμε έναν αντίστοιχο προκαθορισμό. Αντίθετα, στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων, το Ενωσιακό Δίκαιο αφήνει ευρύτατα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στα κράτη-μέλη να επιλέξουν τις κυρώσεις τις οποίες θεωρούν αποτρεπτικές ή αποτελεσματικές. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν βεβαιασμένο το συμπέρασμα να πούμε ότι με την ΤΑΡΙΚΟ 2 έχουμε την αρχή του τέλους της αρχής της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και σε κάθε περίπτωση, ειδικά στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν ανατρέπεται το ισοζύγιο μεταξύ εθνικών και ενωσιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων που, όπως αυτό έχει καταστρωθεί με την απόφαση Μελώνη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ΡΙΚΟ 2 αφορούσε μια καθαρά εθνική υπόθεση, πώς στις ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν στην Ιταλία, αν ο χρόνος παραγραφής θα πρέπει να, υπό το πρίσμα της αρχής νομιμότητας, να μην εφαρμοστούν αναδρομικά οι δυσμενέστερες περί παραγραφής διατάξεις, ενώ η Μελώνη αφορά διακρατική συνεργασία, αφορά κοινές δράσεις, αφορά έναν μηχανισμό συντονισμένης δράσης των κρατών μελών και επομένως σε αυτό το πεδίο δεν υπάρχουν περιθώρια για εθνικές ιδιαιτερότητες, για εθνικές αποκλίσεις. Διαφορετικά θα οδηγούμαστε σε κατακαιρματισμό του χώρου ελευθερίας και δικαιοσύνης. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι στην ΤΑΡΙΚΟ 2 δεν υπάρχει η παραμικρή μνήμα για τη Μελώνη, το οποίο υποδηλώνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήθελε να μην παρερμηνευθεί η ΤΑΡΙΚΟ 2 ως ανατρεπτική της Μελώνη. Τώρα, κλείνοντας, δεν ξέρω αν είμαι εντός χρόνου, κύριε Πρόεδρε. Ναι, είστε πολύ. Είμαι ακόμα. Αφού είμαι ακόμα εντός χρόνου, λίγο, πολύ λίγο. Αφού τελείωσε αυτή η ξενάγηση σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, στην Καρλσρούη, στην Ρώμη, στη Μαδρίτη, στο Λουξεμβούργο που εδρεύει το ΔΕ, για να δούμε τι γίνεται στην αυλή μας, στην Αθήνα, και κατά πόσον σε αυτόν τον ευρωπαϊκό διάλογο, ο οποίος αναπτύσσεται μεταξύ ανωτάτων εθνικών δικαστηρίων και δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η κυρία Κμπάντη χθες πολύ σωστά τόνισε την ιδιαίτερη αξία του, διότι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροφοδοτείται από τα ανώτατα, ειδικά από τα ανώτατα δικαστήρια, και παίρνει ερεθίσματα για να προάγει το επίπεδο προστασίας των ενωσιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τι κάνουμε εμείς στην Αθήνα? Όπως θα ξέρετε, ποτέ ελληνικό δικαστήριο δεν έχει απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕ για ζητήματα ποινικού ενδιαφέροντος τουλάχιστον. Νομίζω γενικώς δεν έχει απευθύνει προδικαστικό ερώτημα, αλλά τώρα υπό τον θορίζει εδώ ο κύριος Γιαννίδης. Ευτυχώς. Να το πω, ευτυχώς λέει, το μεταφέρω. Βιαστικά έχουν, ναι. γι' αυτό έκανα την επιφύλαξη. Πάντως, για ποινικά δεν έχουν ποτέ, και μάλιστα αυτό είναι αξιοπρόσεκτο. Πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποβάλει προδικαστικά ερωτήματα, ακόμα και η Βουλγαρία, η οποία θεωρείται ότι έχει χαμηλότερο δείκτη σε σχέση με το δικό μας, έχει υποβάλει προδικαστικό ερώτημα. Εμείς δεν έχουμε υποβάλει ποτέ, μόλον ότι είχαμε τις αφορμές να το κάνουμε. Θυμάμαι ο λίγων ετών είχε ανακύψει το θέμα κατά πόσον σε περίπτωση έκδοσης ημεδαπού η άσκηση, ως άσκηση της δίωξης, νοείται και το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Που ο Άριος Πάγος, με εθνικές παροπίδες θα έλεγα, αντιμετώπισε το θέμα εκ των ενόντων, είπε ότι αφού είμαστε πρώτης διώξεως δεν υπάρχει κόλλημα έκδοσης. Δεν ξέρω εάν σε περίπτωση, μάλλον ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν ενδεδειγμένο για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος, και πιθανολογώ ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμετώπιζε διαφορετικά το θέμα αν λάβει υπόψη ότι συνηθίζει να διαπλάθει αυτόνομες έννοιες, δηλαδή να αντιμετωπίζει τους όρους του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου, δίνοντας περιεχόμενο το οποίο υπερβαίνει το γλωσσικό τους νόημα. Εν πάση περιπτώσει, είχε χαθεί τότε μια ευκαιρία να υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα. Και κλείνοντας και αναφερόμενο στα καθημάς, μου θυμίζει λίγο η στάση των ελληνικών δικαστηρίων στα ζητήματα αυτά της σχέσης με το ΔΕ, λίγο το μαθητή ο οποίος δεν ρωτάει, και δεν ξέρω, δεν ρωτάει γιατί ντρέπεται να ρωτήσει, δεν ρωτάει γιατί νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Το δεύτερο είναι το χειρότερο, βέβαια, και νομίζω το δεύτερο είναι αυτό που ισχύει.
Ευχαριστώ. Κύριε Τζανετή, ευχαριστούμε για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωσή σας, η οποία για μένα είχε περίπου και ένα αστυνομικό ενδιαφέρον για το πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα, κρύβοντας από πίσω τους δομές ισχύως. Για μένα είναι εμφανές ότι το ΔΕΕ, πράττοντας από τη δική του μεριά σωστά για να ενισχύσει και να σταθεροποιήσει την εφαρμογή του ενοικιακού δικαίου, δεν ακούει, ζολάνγκε, δεν πρόκειται περί του γερμανικού ακυρωτικού, γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου. Χρησιμοποιώ τη λέξη ζολάνγκε επίτηδες, δηλαδή όταν είναι το γερμανικό συνταγματικό, ακούει περισσότερο. Είδατε, και χωρίς ερώτημα καν. Και λίγο μετά βγάζει μία απόφαση, χωρίς καν να ερωτηθεί, η οποία είναι μια ευνοϊκή απάντηση στη ζολαγκετρία. Βλέπουμε εδώ δηλαδή, από αυτά που μας είπε τόσο ωραία ο κύριος Τζανετής, ότι υπάρχει μια τριάδα αποφάσεων που αν τις αντιστοιχίσουμε στα αντίστοιχα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια, θα δείτε και τη διαφορετικότητα της αντιμετώπισης. Είδαμε στο γερμανικό συνταγματικό πώς αντιδρά ευνοϊκά και χωρίς ερώτημα. Στο ισπανικό ακυρωτικό με την Μελώνη, απλώς περίπου το αγνοεί, περίπου κατά προσβλητικόν τρόπο, θα έλεγα. Ορθώς, βέβαια. Ορθώς το αγνοεί, αλλά το αγνοεί, δεν μπαίνει σε κανένα διάλογο. Στο ιταλικό συνταγματικό, εκεί τα πράγματα είναι ενδιάμεσα. Οι Ιταλοί κρατάνε μια ισορροπία και κυρίως στην Ταρίκο 2, την οποία αναφέρομαι και την ακούσαμε χτες, εκεί είναι πιο προσεκτικά τα πράγματα, αλλά βεβαίως φροντίζουν και οι δύο να κρατήσουν κάποιο είδος αυτυπαρξίας, θα έλεγα, και κυρίως το ΔΕ να μην διαταράξει την ηγεμονία του ενοσιακού δικαίου με την απόφαση αυτή. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Θεωρώ όμως ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν προσπαθούσε κανείς να αποκαλύψει, δεν ξέρω πώς, αυτές τις δομές ισχύως που υπάρχουν πίσω από διαφορετικές αντιμετωπίσεις πεδίων συγκρουσιακών μεταξύ των εθνικών δικαίων και ενοσιακού δικαίου. Τώρα όμως θα περάσουμε, για να μην μακρηγορώ και εγώ, στην δεύτερη ανακοίνωση της ημέρας, την οποία θα μας την κάνει ο συνάδελφος, ο κύριος Πυρομάλης, τον οποίον θα σας τον συστήσω βεβαίως, αν και όσοι ασχολούνται με την ποινική δικηγορία δεν έχουν ανάγκη συστάσεως. Κύριος Πυρομάλης, εκτός βεβαίως ότι είναι ένας πολύ επιτυχής ποινικολόγος, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Μόναχο της Γερμανίας και έχει διατελέσει και ειδικό συνεργάτης της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, υπήρξε μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη μετάφραση του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου διαθέτηκε άδεια παραστάσεως, και έχει και πολλές άλλες ιδιότητες, τις οποίες δεν χρειάζεται να σας αναφέρω εδώ. Εκείνο όμως το οποίο θα επισημάνω κλείνοντας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και λόγω της δικηγορικής του παρουσίας σε διεθνή θέματα, αλλά και της γενικής του ικανότητας να έχει δομημένο επιστημονικό λόγο, μας δίνει το δικαίωμα να περιμένουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Ναι, ευχαριστώ και με το φόβο να μην σας διαψεύσω. Έχοντας επίγνωση ότι αναφέρομαι σε ένα θέμα το οποίο, όπως είπατε, και στην προσυνεδριακή εκδήλωση έχει αναπτυχθεί και ήδη είμαι η δεύτερη εισήγηση, χωρίς αυτό να απομειώνει την όποια σημασία των λεγόμενων και των τριών εισηγητών, θα αποφύγω την αναφορά σε θέματα ιστορικά, πώς γεννήθηκε ή ποιες ήταν οι συνθήκες που επέβαλαν την θέσπιση του συγκεκριμένου θεσμού του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, με μία υποσημείωση. Οι συνθήκες υπό τις οποίες γεννήθηκε ο συγκεκριμένος μηχανισμός για κρατική συνεργασία, ο πιο εμβληματικός, όπως ανέφερε ο κύριος Τζανετής, και χωρίς αμφιβολία ο πλέον δημοφιλής μεταξύ των κρατών,
ήταν συνθήκες οι οποίες δεν προδίκαζαν την επιτυχία του. Οι συνθήκες, θυμίζω, ξεκίνησε η νομοθετική διαδικασία στις 13 Ιανουαρίου του 2001, περιβάλλον το οποίο θυμόμαστε όλοι ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ψήφισή του έγινε ούτε ένα χρόνο μετά και η επίσπευση για την ενσωμάτωσή τους από τις εθνικές νομοθεσίες υπαγορεύτηκε και πάλι από μια νέα τρομοκρατική επίθεση, αυτή τη φορά σε ευρωπαϊκό χώρο, στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μαδρίτης. Όλα λοιπόν τα κράτη-μέλη κλήθηκαν εσπευσμένα να ενσωματώσουν τη συγκεκριμένη απόφαση πλαίσιο. Η Ελλάδα το έκανε στις 7 Ιανουαρίου του 2004 με το νόμο 3251 του 2004, όπου τυκλοφορείται Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, τροποποίηση του νόμου 2928 του 2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις. Πρωτού αναφερθώ στο τι λέει για την αρχή της αναλογικότητας και πώς αυτό μπορεί να ερμηνευθεί, σημειώνω ότι στο προήμιο, στην εισηγητική έκθεση μάλλον του ελληνικού νόμου, αναφέρεται ότι σκοπός είναι να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση στη διεθνή τρομοκρατία. Από ό,τι όλοι γνωρίζουμε πλέον, γιατί ο θεσμός, ο μηχανισμός αυτός έχει μια ζωή ήδη 15 ετών στην Ελλάδα, μόνο για τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι τρομοκρατικές υποθέσεις δεν χρησιμοποιείται ή τουλάχιστον κατά κύριο λόγο. Αντιθέτως, ο μηχανισμός αυτός με τον οποίο η αλήθεια είναι ότι τα κράτη-μέλη εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα και είναι ιδιαίτερα ελκυστικός και για τις αρχές, διότι σηματοδότησε με τη μετάβαση από τον πολυμερή τρόπο εκδόσεως, όπου ίσχυαν διαφορετικές και διμερείς συνθήκες εκδόσεως και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Εκδόσεως, σε ένα μονομερή τρόπο εκδόσεως, όπου επέβαλε και επέτασε την ταχεία παράδοση των εξητουμένων μεταξύ των κρατών μελών. Προφανώς, ακρογωνιαίος λίθος αυτής της μορφής συνεργασίας είναι η αμοιβαία αναγνώριση, επί τη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Εξελίχθηκε, όπως προείπα, στον πλέον δημοφιλή τρόπο διακρατικής συνεργασίας και αυτό ίσως εμπεριέχει και το πρόβλημά του, να το πω έτσι. Ίσως έχει σε μερικές περιπτώσεις πέσει θύμα της επιτυχίας του αυτός ο θεσμός, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο σκοπός θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί, δηλαδή ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε ο συγκεκριμένος μηχανισμός έχει ήδη επιτευχθεί, δηλαδή πράγματι η διαδικασία έχει επιταχυνθεί για την παράδοση μεταξύ των κρατών μελών. Οι προθεσμίες που προβλέπονται είναι πρωτόγνωρες σε σύγκριση προς ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι κατά τη διάρκεια και ήδη από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του συγκεκριμένου θεσμού έχουν διαπιστωθεί σοβαρές αστοχίες, σοβαρά προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν, κατά κύριο λόγο κατά την άποψή μου, με τις συνέπειες που συνεπάγεται η έκδοση ενός εντάλματος σύλληψης και που έχει σχέση και με την αρχή αναλογικότητας, όπως σπέβδω να σας προετοιμάσω. Δηλαδή, το τι συνεπάγεται η έκδοση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ίσως δεν το καταλαβαίνουμε απολύτως διαβάζοντας το κείμενο της αποφάσεως πλαίσιο ή του ελληνικού νόμου 3251 του 2004, αλλά αν αναλογιστεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, ότι η έκδοση ενός ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως μπορεί να υποθηκεύσει την ελευθερία κινήσεως ή την ελευθερία εν γέννη ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να έχει διαπράξει τα δικήματα για τα οποία ζητείται η έκδοσή του ή μπορεί να μην τα έχει διαπράξει. Μπορεί να έχει διαπράξει τα δικήματα για τα οποία ζητείται η παράδοσή του στο κράτος εκδόσεως του ευρωπαϊκού εντάλματος πριν 15 ή και 20 χρόνια. Ή, πολλό μάλλον, μπορεί να ζητείτε η έκδοσή του για τέτοια δικήματα τα οποία στα αυτιά και στα μάτια όλων μας, και όλων μας γιατί εδώ κατοικούμε και εργαζόμαστε, φαίνονται αδικήματα τα οποία, αν μη τι άλλο, δεν δικαιολογούν την κινητοποίηση ενός τέτοιου μηχανισμού. Προλέγω ότι, και θα αναφερθώ συνέχεια σε συγκεκριμένες αποφάσεις, ότι κλήθηκαν εθνικά δικαστήρια, εθνικές δικαστικές αρχές να εκτελέσουν εντάλματα συλλήψεως
τα οποία αφορούσαν κλοπή ενός μπουκαλιού μπύρας. Και αυτό έγινε πολλά χρόνια μετά την αξιόπινη πράξη που καταλογίστηκε στον εξητούμενο και με συνέπειες οι οποίες ήταν προφανώς δυσανάλογες, για να μην πω άδικες, όταν ένας άνθρωπος φέρεται να έχει τελέσει αυτή την πράξη πολλά χρόνια πριν και υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες τις τέλεσε. Αυτό που αναζήτησα εγώ στο πλαίσιο της σημερινής εισηγήσεως είναι κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της αναλογικότητας στην απόφαση πλαίσιο. Ποια είναι δηλαδή η διάδραση αυτών των δύο ζητημάτων. Η αλήθεια είναι ότι η ρητή διάταξη στην απόφαση πλαίσιο ή στο νόμο 3251 του 2004 δεν υπάρχει για την αρχή αναλογικότητας. Υπάρχουν έμεσες αναφορές, όπως τέτοιες θα μπορούσαν να θεωρηθούν, παραδείγματος χάρη, το άρθρο 7 του προημίου της απόφασης, όπου αναφέρεται ότι σύμφωνα προς την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο τελευταίο αυτό άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του όρου αυτού. Ή η έμεση αναφορά επαναλαμβάνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 της απόφασης πλαίσιο. Αναφέρθηκε και ο κύριος Τζανετής σε αυτήν, γιατί υπάρχει και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο δε νόμο 3251 του 2004, η αναφορά που υπάρχει στο άρθρο 1, παράγραφος 2, είναι ότι έχει προστεθεί και το ισχύον σύνταγμα ως όριο στην αμοιβαία αναγνώριση. Και αυτό έχει τη σημασία του, θα το δείτε λίγο αργότερα, όταν αναφερθώ σε κάποιες αποφάσεις του Συμβουλίου Εφετών, οι οποίες έχουν πράγματι προκαλέσει μία εντύπωση, κυρίως γιατί ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Και η Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη, παρόλο που δεν υπήρχαν ρητές διατάξεις, ρητή διάταξη για την αρχή της αναλογικότητας, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν λήφθηκε υπόψη για την απόφαση πλαίσιο. Εάν κάποιος διαβάσει για ποιες πράξεις εκδίδεται ένταλμα σύλληψης ή για ποιες αποφάσεις εκδίδεται ένταλμα σύλληψης, αντιλαμβάνεται ότι αυτό προϋποθέτει μία προηγούμενη στάθμιση. Παραδείγματος χάρη, για αποφάσεις που είναι 3 μηνών καταδικαστικές, δεν εκδίδεται ένταλμα σύλληψης. Βλέπει δηλαδή, είχε δει ήδη ο ενωσιακός νομοθέτης, ότι κάποια εντάλματα θα ήσαν απριόρι δυσανάλογα, να το πω έτσι. Και γι' αυτό το λόγο έθεσε αυτά τα όρια, τα οποία δυστυχώς όμως, εάν κριτήριο ήταν η αναλογία ή η δυσαναλογία αυτών που συνεπάγεται το κάθε ένταλμα σύλληψης, είναι μάλλον ατυχής και ανισοβαρής η όποια προσέγγιση, διότι και μόνο από τον έλεγχο της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας, εάν κάποιος πάρει αφορμή, θα δει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ποινικών αδικημάτων περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία. Για όλα πάνω κάτω μπορεί να εκδοθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Με δεδομένη αυτή την έλλειψη ρητής διατάξεως για την αρχή της αναλογικότητας και την αντιμετώπιση, να το πούμε έτσι, της αμοιβαίας αναγνωρίσεως ως της ιερής αγελάδας στην διακρατική συνεργασία και ιδίως με τη συνδρομή του ΔΕΕ, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Τζανετής, οι δικαστικές αρχές σε όλα τα κράτη-μέλη και στην Ελλάδα προχωρούσαν τρόπον την σε μια μηχανιστική εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων συλλήψεως. Δεν προέβαιναν σε έλεγχο σκοπιμότητας και δογματικώς ορθώς το κάνανε αυτά. Αλλά ήλεγχαν μόνο κατά πόσο τα ευρωπαϊκά εντάλματα συλλήψεως τηρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις που επέβαλε η απόφαση πλαίσιο, όπως αυτή είχε ενσωματωθεί στην κάθε εθνική νομοθεσία. Αυτό δημιούργησε, η μαξιμαλιστική αυτή προσέγγιση δημιούργησε αυτονόητα προβλήματα και τα προβλήματα άρχισαν να προκαλούνται και να γίνεται συζήτηση για αυτά όταν αφορούσαν κυρίως έκδοση ημεδαπών. Θα δείτε με αποφάσεις, είναι στην εισήγηση, δεν θα αναφερθώ σε όλες, κυρίως περιπτώσεις βρετανικών δικαστηρίων, όπου, όπως λέγεται και στην αρθρογραφία που συνόδευσε αυτές τις αποφάσεις, υπό τον φόβο των ταμπλόιτς στην Μεγάλη Βρετανία, που έχουν τη δύναμη που έχουν εκεί, στην ουσία κινητοποίησαν αντανακλαστικά ευρωσκεπτικισμού και δεν ήταν και δύσκολο στη Μεγάλη Βρετανία, όπως δυστυχώς έχει αποδειχθεί, βλέποντας ότι ζητείται, παραδείγματος χάρη, η έκδοση Βρετανών υπηκόων
για αδικήματα τα οποία επουδενή θα κινητοποιούσαν μηχανισμούς, αν όχι εκδόσεως, γενικά αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας κατά τους Βρετανούς δικαστές. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό και προς τις συνέπειες που έχει η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης για τους εξιτουμένους, οδήγησαν στην παραγωγή, να το πω έτσι, προβληματισμών και στις ζυμώσεις ακόμα και σε επίπεδο θεσμών ευρωπαϊκών, παρόλο που τελικά δεν κατέληξαν στην θέσπιση μιας διατάξεως, παρά μόνο στην διατύπωση κάποιων συστάσεων και οδηγιών, οι οποίες δυστυχώς είτε δεν ακολουθούνται, είτε είναι για να μην ακολουθούνται, διότι δεν προβλέπεται και κάποια επίπτωση, κάποια δέσμευση, εάν κάποιος δεν τις εφαρμόσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα λέω έτσι επιγραμματικά, έχει αναγνωρίσει λοιπόν τα κενά και τις ελλείψεις στην απόφαση πλαίσιο εν σχέση προς την αρχή της αναλογικότητας, υπογράμμισε τόσο σε ψηφίσματα όσο και σε προτάσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έγιναν με τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ανάγκη θεσπίσεως κάποιων κριτηρίων που αφορούν βέβαια την έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Όλες οι συστάσεις, από ό,τι θα δείτε, της Επιτροπής απευθύνονται στο κράτος εκδόσεως και όχι στο κράτος εκτελέσεως, το οποίο από μόνο του δημιουργεί τον προβληματισμό κατά πόσον το τεκμήριο το οποίο υπήρχε της αμοιβαίας αναγνωρίσεως ήδη γίνεται μαχητό εκ μόνης αυτής της υποδείξεως. Ακριβώς. Ήρθε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2010, θα δείτε, το 2007 με έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου υποδεικνύει την ανάγκη θεσπίσεως κριτηρίων, λέγοντας, το επαναλαμβάνω κατά λέξη, ότι λαμβάνοντας υπόψη τη Γενική Συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τα προτερήματα του ελέγχου αναλογικότητας και την απώλεια εμπιστοσύνης απέναντι στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, διαπιστώσεις στις οποίες έχει προβεί η ίδια δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ανάγκη ουσιαστικής σημασίας, λέει, να εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη έναν έλεγχο αναλογικότητας. Ακολούθησε η θέσπιση, η έκδοση μάλλον, ενός εγχειριδίου για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Υπάρχει και αναθεωρημένη έκδοσή του για το έτος 2017, όπου και πάλι οι όποιες υποδείξεις απευθύνονται στο κράτος έκδοσης, παρότι ήδη από το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμά του 27 Δευτέρου του 2014, συγκεκριμένα απευθυνόμενο προς την Επιτροπή, κάνει λόγο για επιβεβλημένες νομοθετικές τροποποιήσεις, οι οποίες θα δίδουν το δικαίωμα και στο κράτος εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος να προβαίνει σε έναν έλεγχο αναλογικότητας και εάν διαπιστώσει ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης του οποίου ζητεί την εκτέλεση δεν πληρεί αυτά τα κριτήρια, όχι να το απορρίπτει αμέσως, αλλά να έρχεται σε μία μορφή διαβούλευσης όπως περιγράφει με το κράτος έκδοσης και σε περίπτωση που καταφέρει να το πείσει, να το πείθει να αποσύρει το ένταλμα συλλήψεως. Αυτή το ψήφισμα ή η πρόταση προς την Επιτροπή δεν υιοθετήθηκε. Θεωρήθηκε δηλαδή από την Επιτροπή ότι αρκεί να ενισχυθεί η καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών έκδοσης, μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να επιτευχθεί το επίπεδο αναλογικότητας που θα ήταν ανεκτό σε επίπεδο ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, χωρίς, από ό,τι φαίνεται, να λύσει το πρόβλημα. Σημειώνω ότι στο εγχειρίδιο που ανακοινώθηκε τελικά, εγχειρίδιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, όσον αφορά τον τρόπο έκδοσης και εκτέλεσης του 28/9/17, 1,5 χρόνο πριν δηλαδή, η Επιτροπή προβαίνει και πάλι σε συστάσεις και ως κριτήρια για την έκδοση και την εκτέλεση, αλλά για την έκδοση εδώ αναφέρεται, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, αναφέρει τη σοβαρότητα της αξιόπινης πράξης, για παράδειγμα τη ζημία ή τον κίνδυνο που αυτή προκάλεσε, την ποινή που ενδέχεται να επιβληθεί, την πιθανότητα κράτησης του προσώπου στο κράτος μέλος έκδοσης και τα συμφέροντα των θυμάτων αξιόπινης πράξης. Και πάλι, ως έτσι, βασική υποσημείωσή της και σύστασή της ήταν να
προσπαθούν τα κράτη-μέλη να επιλέξουν έναν λιγότερο επαχθή τρόπο συνεργασίας και επίτευξης του ζητουμένου που είναι η παράδοση ή, εν πάση περιπτώσει, η παρουσία του εκζητουμένου σε μία διαδικασία σε πρώτη φάση και μετά στην εκτέλεση της απόφασης. Θα δείτε και πολλοί από όσους ασχολούνται με θέματα ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης το έχουν διαπιστώσει ότι εκτελούνται ή είναι αναγκασμένες πολλές φορές οι εθνικές δικαστικές αρχές να εκτελέσουν εντάλματα σύλληψης διότι δεν τους παρέχεται άλλη δυνατότητα, δεν υπάρχει άλλος λόγος άρνησης που να προβλέπεται στο νόμο, μολονότι, παραδείγματος χάρη, δεν πρόκειται να κρατηθεί το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση, δεν πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω αποζημίωση των θυμάτων μιας αξιόπινης πράξης, διότι έχουν ήδη αποζημιωθεί πολύ πριν εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και αναρωτιούνται, και αυτό αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα, να μην έχετε καμία αμφιβολία, και για το κόστος αυτής της διαδικασίας που είναι υποχρεωμένοι να θέσουν σε κίνηση, όταν κατά την έτσι, πιο επιϊκή προσέγγιση που έχει γίνει από έναν Ιρλανδό εμπειρογνώμονα σε σχετική συνάντηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, η εκτέλεση του κάθε εντάλματος σύλληψης κοστίζει περί τα 25.000 ευρώ. Και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εξόδων επιβαρύνει το κράτος εκτέλεσης. Όταν λοιπόν δούμε την εικόνα ότι χιλιάδες εντάλματα σύλληψης εκδίδονται ετησίως και ιδίως από χώρες οι οποίες έχουν σχεδόν υποκαταστήσει το ένταλμα σύλληψη, μάλλον την κλίση με το ένταλμα σύλληψη. Δεν αναζητούν πλέον τους εξητουμένους, εκδίδουν ένα ένταλμα σύλληψη διότι για αυτές δεν συνεπάγεται κάτι το να εκδώσουν ένα ένταλμα σύλληψη, ούτε έξοδα, ούτε κάποια άλλη επίπτωση που θα τους προβλημάτισε. Θεωρώ ότι από τον έλεγχο σε αυτόν που μπόρεσα εγώ να προβώ της νομοθεσίας των κρατών μελών, η μόνη περίπτωση ρητής διατάξεως που επιβάλλει, μάλλον που δίδει τη δυνατότητα ελέγχου αναλογικότητας στο κράτος εκτέλεσης, δηλαδή στη δικαστική αρχή ως αρχής εκτέλεσης ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, είναι στη Μεγάλη Βρετανία, όπου το 2014 η Μεγάλη Βρετανία σημειώνει ότι είχε ενσωματώσει τρόπον την απόφαση πλαίσιο με τον νόμο περί εκδόσεως, το Extradition Act του 2003. Διαπιστώνοντας ήδη προϊόντος του χρόνου τα βρετανικά δικαστήρια τα προβλήματα αυτά που σας περιέγραψα, προέβησαν το 2014 σε μία προσθήκη στο συγκεκριμένο νόμο με το άρθρο 21α, όπου εκεί διαλαμβάνεται ότι ο δικαστής, εάν το αποφασίσει, πρέπει να προβεί σε έλεγχο αναλογικότητας της εκδόσεως, σταθμίζοντας τα ακόλουθα στοιχεία: τη σοβαρότητα του αδικήματος για το οποίο ζητείται η έκδοση, ποια είναι η πιθανότερη ποινή σε περίπτωση καταδίκης, την πιθανότητα να λάβουν οι αλλοδαπές αρχές ηπιότερα της εκδόσεως μέτρα, εάν δε κάποιος δει το κατά πόσον εφαρμόστηκε αυτή η δυνατότητα που παρέχεται πλέον στο εθνικό δικαστή, θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο παράγεται ένας ικανοποιητικός αντίλογος στους όποιους επικριτές μιας ρητής διατάξεως. Δηλαδή, παρόλο ότι υπάρχει αυτή η ρητή διάταξη στον νόμο το Βρετανικό, οι Βρετανοί, τα βρετανικά δικαστήρια τον μεταχειρίζονται και τον εφαρμόζουν με ιδιαίτερη φιδό. Δεν υπήρξε κατακλυσμός απορρίψεων εκτελέσεως ενταλμάτων σύλληψης από την Πολωνία ή από τη Ρουμανία επειδή ψηφίστηκε αυτή η διάταξη. Όμως, η αλήθεια είναι ότι λύθηκαν ίσως τα χέρια κάποιων βρετανικών δικαστηρίων, κάποιων δικαστών, διότι σε προηγούμενες πρώτης τροποποίησης του νόμου περιπτώσεις ήταν αναγκασμένα τα βρετανικά δικαστήρια, όπως και όλα τα εθνικά δικαστήρια, να εκδίδουν, και είναι συγκεκριμένη η απόφαση Σάντρου του 2009, εξέδωσαν Ρουμάνο υπήκοο στην Ρουμανία διότι είχε καταδικαστεί ερήμην, δεν είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη ποινικής διοίκησης βάρους του, σε 3 χρόνια για κλοπή 10 κοτόπουλων, τα οποία μάλιστα είχε κατά την απόφαση καταστρέψει πετώντας τα στο ρέμα δίπλα από το κοτέτσι,
και είχε αποζημιώσει στη συνέχεια και τον ιδιοκτήτη των κοτόπουλων. Παρ' όλα αυτά, τα βρετανικά δικαστήρια θεώρησαν και του είχε επιβληθεί μια ποινή αρχικώς 3 ετών με αναστολή και κατόπιν εφέσεως του εισαγγελέα Ιασίου, η ποινή αυτή θεωρήθηκε ότι πρέπει να εκτελεστεί. Δεν ήταν αρκετή η αναστολή της. Μετά τα αυτά, οι ρουμανικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο Ρουμάνος διαβιούσε πλέον, χωρίς να είναι φυγόδικος ο άνθρωπος, διότι δεν γνώριζε ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία εις βάρος του. Θεωρούσε βέβαια ότι πληρώνοντας τον ιδιοκτήτη του των κοτόπουλων είχε απαλλαγή. Και ζητήθηκε η έκδοσή του. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το ανώτατο δικαστήριο, το High Court, στη Βρετανία, το οποίο αποφάσισε την έκδοσή του. Διότι είπε ότι το ύψος της ποινής, ανεξαρτήτως του έτσι, ασήμαντου ή της ίσονος σημασίας αδικήματος για το οποίο υπευλήθη, είναι κάτι το οποίο θα κρίνουν τα ρουμανικά δικαστήρια. Και δεν μας επιτρέπεται, μας ελήψη ρητής διατάξεως, να προβούμε σε μία διαφορετική θεώρηση. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανορθολογικής εφαρμογής του μηχανισμού για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Δυστυχώς, σε πολλές πρωταγωνιστούν και οι ελληνικές αρχές και πρωταγωνιστούν με τρόπο που, συγχωρήστε την έκφραση, χωρίς να θέλω να την πω με άσχημο τρόπο, υποδηλώνουν ένα δικονομικό κινησμό. Παραδείγματος χάρη, όταν δίδεται δικαίωμα σε Έλληνες ανακριτές να εκδώσουν ένα ένταλμα σύλληψης για έναν αλλοδαπό επειδή δεν έχει κατοικία στην Ελλάδα και δυστυχώς το ακολουθούν πολύ αυτό, αυτοί οι προφανώς μη ορθολογικοί προσώπους, όταν γνωρίζουν τα στοιχεία της διευθύνσεώς του και θα μπορούσαν απλώς να στείλουν μία κλίση για να δουν αν αυτός ο άνθρωπος προτίθεται να εμφανιστεί, έχει υπεράσπιση την οποία θέλει να εκθέσει και έχει, εν πάση περιπτώσει, δικαίωμα να ασκήσει την υπεράσπιση του κατά τον τρόπο τον οποίο προβλέπεται είτε στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κείμενο του ευρωπαϊκού πολιτισμένου κόσμου ή του δυτικού του γενικά πολιτισμένου κόσμου, μπορεί να διανοηθεί κάποιος. Αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες εξελίσσονται σε ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και γνωρίζω περιπτώσεις, όπως γνωρίζουμε όλοι, που τελικά κατέληξαν και στην απαλλαγή των εξητουμένων, οι οποίοι στο μεσοδιάστημα κατηγορήθηκαν, συνελήφθησαν, κρατήθηκαν σε φυλακές και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, για να καταλήξουν να απαλλαγούν με την διαπίστωση των Ελλήνων δικαστών ότι αν αυτά είχαν εκτεθεί, τα οποία εξέθεσε ο εξητούμενος, παραδοθείς πλέον στο ελληνικό κράτος, αν είχαν εκτεθεί στη διαδικασία της ανακρίσεως, δεν θα είχε παραπεμφθεί καν υπόθεση για αυτόν τουλάχιστον τον εξητούμενο στο ακροατήριο. Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές. Σημειώστε δε, και αυτό έχει μία σημασία, δυσανάλογα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης είναι, κατά την άποψή μου, μάλλον δυσαναλογία προκύπτει και εκ του γεγονότος ότι ένα ένταλμα σύλληψης, το οποίο δεν εκτελείται από ένα κράτος μέλος, γιατί θεωρείται ότι είναι δυσανάλογο, παραμένει στο σύστημα ΣΥΣ και οπουδήποτε ταξιδεύσει ο εξητούμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συλληφθεί πάλι και θα χρειαστεί να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία για ένα ευρωπαϊκό ένταλμα που, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει κριθεί ήδη από ένα κράτος μέλος ως δυσανάλογο. Ναι, για όσα κοτόπουλα, εν πάση περιπτώσει. Η προσέγγιση, οι ζυμώσεις που υπήρξαν σε επίπεδο είτε θεσμών είτε σε ad hoc αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων, οι οποίες εθνικές αρχές προσήγγισαν αναγκαστικά το θέμα αποσπασματικά, ελλείψη μιας κατευθυντήριας γραμμής νομοθετικά προβλεπόμενης, δεν είχε το αποτέλεσμα που αναμενόταν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Το αποδεικνύει και η πρόσφατη τροποποίηση του 2019, δεν περιέχει κάτι που θα βοηθούσε σε αυτή την κατένθεση. Αντιθέτως, έτσι απρόσμενος έτσι, νικητής από αυτή τη διαδικασία, βγήκε η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, η οποία καρπόθηκε τα ωφέλη αυτής της συζήτησης, έστω σε επίπεδο κράτος εκδόσεως. Στο νόμο συνοδηγία
για την Ευρωπαϊκή Εντολή Ερεύνας. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Τζανετή για το θέμα αυτό στα ποινικά χρονικά. Και στο μετέπειτα νόμο 4489 του 17, με τον οποίο εσωματώθηκε η οδηγία, προβλέπεται στο άρθρο 7.2 του νόμου ότι η αρχή, η ελληνική αρχή, η εκάστοτε αρχή, εκδίδει Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας μόνο όταν κρίνει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Μία εξ αυτών είναι ότι η έκδοση της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας είναι αναγκαία και τελεί σε αναλογία με τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 5, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των δικαιωμάτων του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Αντίστοιχη επισήμανση υπάρχει και στο άρθρο 12 του προημίου της οδηγίας. Ήδη λοιπόν ο ενωσιακός νομοθέτης προβαίνει σε κάποιες παραδοχές, ότι οι συστάσεις ή οι οδηγίες ή οι προτάσεις ή οι υποδείξεις για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας δεν ήσαν αρκετές. Διερωτώμαι συνεπώς γιατί στο πλέον επαχθές, που μπορεί να είναι ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, θεωρήθηκαν αρκετές. Επίσης, το γεγονός ότι αναγκάστηκε ή ότι κατάλαβε την ανάγκη να ενσωματώσει σχετική διάταξη στην οδηγία, δεν υπήρχε αρχικά, μετέπειτα μπήκε, για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, αναδεικνύει ότι οι μηχανισμοί δικαστικής συνεργασίας δεν μπορούν να είναι απεριόριστοι και ανεξέλεγκτοι. Υπάρχει ο αντίλογος ότι πάλι κυριαρχικά αφέθηκε ο έλεγχος αυτός της αναλογικότητας στο κράτος εκδόσεως. Παρά τα αυτά δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα και θέλω να πιστεύω ένα προπομπό για το τι μέλη ακολουθήσει. Θα κάνω μια γρήγορη αναφορά, πολύ γρήγορη, στο πώς προσεγγίζουν νομολογιακά το θέμα οι διάφορες δικαστικές αρχές. Σας ανέφερα για την απόφαση, την περίφημη απόφαση κατά Σάντρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2018 υπάρχει απόφαση 18-7 του 18, υπόθεση Στρέπα, αν τη λέω καλά, κατά Πολωνίας, όπου εκεί με τη γνωστή έτσι, το γνωστό φλέγμα που οι Βρετανοί δικαστές προσεγγίζουν καμιά φορά τις υποθέσεις τους, κατέληξε ο Βρετανός ανώτατος δικαστής ότι ο κύριος Στρέπα ίσως ήταν τυχερός στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι έκρινε, αυτό είναι το επινήθιο, έκρινε ότι ο συγκεκριμένος εξητούμενος για τον οποίο ζητείται η έκδοσή του στην Πολωνία για να εκτίσει υπόλοιπο ποινής. Δηλαδή, έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Βρετανού δικαστή, παρόλο που ο πρωτόδικος δικαστής είχε πει να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης, ότι ζητείται η επιστροφή του στην Πολωνία για να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 5 μηνών και 22 ημερών για ένα δίκημα ίσονος σημασίας, μία μικροποσότητα, 0,1 γραμμάρια κοκαίνης είχαν βρεθεί πάνω του, και ενώ είχε απολυθεί από τις πολωνικές φυλακές για να συνεχίσει τη ζωή του στην Πολωνία, του ετέθησαν κάποιοι όροι τους οποίους παρεβίασε. Ζητήθηκε τότε να επιστρέψει στις πολωνικές φυλακές επειδή παραβίασε τους όρους για την απόλυσή του. Αυτός το έσκασε στην Βρετανία και μετά από 8 χρόνια ζητήθηκε η έκδοσή του. Έκρινε ο Βρετανός δικαστής ότι δεν υπάρχει ικανό δημόσιο ενδιαφέρον για αυτήν την υπόθεση, το public interest όπως λένε, διότι σύν της άλλης, στο μεσοδιάστημα μεταξύ της παραβίασης των όρων και της εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, ο εξητούμενος είχε ταξιδέψει πολλές φορές στην Πολωνία για να βλέπει τον ανήλικο γιο του και ποτέ οι πολωνικές αρχές δεν είχαν σκεφτεί να τον συλλάβουν, κάτι που ζητούν τώρα από τις αγγλικές αρχές με την έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Αντίστοιχες αποφάσεις υπάρχουν στη Γαλλία, την Ιταλία, μνημονεύονται στην εισήγησή μου και κλείνω με μία μικρή αναφορά στο τι συμβαίνει στα κάθε μας. Παρόλο που τα ελληνικά δικαστήρια ήσαν μάλλον προσιλωμένα στον τύπο και δεν παρέκλειναν αυτής της αρχής, δηλαδή της αρχής αμοιβαίας αναγνώρισης και ότι από τη στιγμή που δεν αναγράφεται ως ρητός λόγος άρνησης στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης η μη αναλογικότητα του εντάλματος δεν το εξήταζαν καν. Το ρήγμα μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εφετών, τα βουλεύματα
όσες αποφάσεις εδώ εκλαμβάνονται και αναφέρομαι σε αυτές τις αποφάσεις 1, 2, 4 και 5 του 2016. Είναι οι περιπτώσεις των φοιτητών ή των διαδηλωτών που είχαν διαδηλώσει στο πλαίσιο μιας έκθεσης στο Μιλάνο, της έκθεσης Expo στο Μιλάνο, μεταξύ των οποίων και κάποιοι Έλληνες, οι οποίοι ενώ κλήθηκαν να, όχι να απολογηθούν, δεν τους είχε αποδοθεί κατηγορία στις ιταλικές αρχές, γύρισαν στην Ελλάδα και μετέπειτα ζητήθηκε η έκδοσή τους με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ένταλμα προφυλάκησης. Έτσι το τιτλοφορούσαν οι ιταλικές αρχές, προκειμένου να δικαστούν για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνταν, που ήταν η αντίσταση, ο όλεθρος, έτσι είναι στον Ιταλικό ποινικό κώδικα. Σε αυτή την περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών για πρώτη φορά, και σημειώνω ότι οι αποφάσεις αυτές είναι αμετάκλητες, δεν υπήρξε κάποια περαιτέρω ενέργεια από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών, όπως έχει υπάρξει σε άλλες περιπτώσεις, έκρινε ότι έχει παραβιαστεί η αρχή της αναλογικότητας με όχι πιστική και δογματικό σορθή αιτιολογία, είναι η αλήθεια, διότι οι ποινές που προβλέπονταν κατά τον Ιταλικό ποινικό κώδικο ήσαν κακουργήματα, ενώ στον Ελληνικό ποινικό κώδικα είναι πλημελήματα, και με μία άλλη προσέγγιση, η οποία καλό θα ήταν να υπάρχει σε περιπτώσεις που οι ελληνικές αρχές εκδίδουν εντάλματα, όπως ότι οι ιταλικές αρχές δεν απέδωσαν κατηγορία στους εξιτουμένους, δεν τους έδωσαν τα δικαιώματα τα οποία θα έπρεπε να έχει ο κάθε κατηγορούμενος, και με αυτή την προσέγγιση θεώρησαν ότι η έκδοση, η εκτέλεση των ενταλμάτων συλλήψεως δεν ήσαν ανάλογοι. Δεν ήταν οι ανάλογοι κατά το ελληνικό σύνταγμα. Η αλήθεια είναι ότι εμβάλλει την υποψία μιας αλακάρτ προσέγγισης αυτή η νομολογιακή, έτσι να πω, νότα, αλλά δεν πάβει να είναι μια πρώτη συμμετοχή, να πω έτσι, των ελληνικών δικαστικών αρχών στον ευρύτερο διάλογο, υπάρχει και προβληματισμό κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξει όντως μια ρύθμιση για την αρχή της αναλογικότητας. Δεν προχωρώ περαιτέρω με μια τελική επισήμανση ότι προσπαθώντας να σκεφτώ ποια θα ήταν η λύση, ελήψη μιας ρητής διατάξεως, διότι αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχουμε ρητή διάταξη για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Πώς θα μπορούσαν να ελεγχθούν τα κράτη εκδόσεως, παραδείγματος χάρη, εάν τηρούν την αρχή της αναλογικότητας ή όχι? Το μόνο που θεωρώ ότι πλέον της διαβούλευσης και των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό που έχει το Ευρωπαϊκό, το Γερμανικό Δικαστήριο της Στουτγκάρδης είχε πει το 2010 στην πρώτη έτσι, απόφαση του που ζήτησε την εφαρμογή της αναλογικότητας, ήταν να εφαρμοστεί μία αρχή επιδόσεως ευρωπαϊκής κλίσης πριν από το ευρωπαϊκό ένταλμα, δηλαδή όποτε ανακύπτει θέμα όπου θα πρέπει να έλθει ένα πρόσωπο σε μία δικαιοδοσία είτε για να ανακριθεί είτε για να υποβληθεί σε οποιοδήποτε μέτρο δικονομικού καταγκασμού, θα πρέπει πρώτα να καλείται και αν δεν ανταποκριθεί σε αυτή την κλίση του, τότε θα είναι όχι δυσανάλογο το όποιο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης θα εκδοθεί εις βάρος του. Με την ελπίδα να μην σας κούρασα. Καθόλου. Ευχαριστώ για την προσοχή. Κύριε Πυρομάλη, όχι απλώς δεν μας κουράσατε, αλλά νομίζω ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έγινε η παρακολούθηση της ανακοινώσεώς σας, η οποία κατά τη γνώμη μου συμπληρώνει πάρα πολύ ωραία αυτή του κυρίου Τζανετή. Αν το δει κανείς ιεραρχικά, ο κύριος Τζανετής έθιξε προβλήματα τα οποία αναφέρονται στο ανώτατο επίπεδο, στα συνταγματικά δικαστήρια, στο ΔΕΕ. Ο κύριος Πυρομάλης έπιασε τη βάση, δηλαδή προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στην καθημερινή πρακτική. Στην ουσία όμως και τα δύο αποκαλύπτουν το κοινό πρόβλημα μιας πολύπλοκης δομής. Ότι σε ένα χώρο που οι αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες συνοδεύουν τη θέση
των κανόνων και των ποινών και εν συνεχεία τη δικαστική κρίση για αυτές δεν είναι ενιαίος. Εκεί δηλαδή που ακόμα οι αξιολογικές κρίσεις διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα όπου γίνεται αισθητή και η ανάγκη της εφαρμογής κάποιας αναλογικότητας. Θα κλείσουμε την σημερινή, αυτή την ομάδα ανακοινώσεων με την ανακοίνωση του κυρίου Παρασκευά Αδάμη. Ο κύριος Παρασκευάς Αδάμης είναι εισαγγελεύς και μάλιστα ένας προβεβλημένος εισαγγελεύς. Είναι εθνικό μέλος της Ελλάδος στη Eurojust, στη Χάγη. Έχει χρηματίσει εισαγγελέα Σένκεν για τον έλεγχο νομιμότητας των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, άρα ξέρει πολύ καλά γιατί μιλάει. Και έχει επίσης ακαδημαϊκό παρελθόν, είναι διδάκτορ της νομικής μας στην Αθήνα, έχει μάστερ από την Αγγλία και επίσης έχει διακριθεί και ως οικονομικός εισαγγελέας το 2011 που του έχει απονεμηθεί το βραβείο του εισαγγελέα της χρονιάς. Δεν ήξερα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο, από εδώ το διαβάζω. Συνεχίζεται αυτός ο θεσμός, κύριε. Κάθε χρόνο έχουμε έναν εισαγγελέα της χρονιάς. Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα έχουμε αρκετούς εισαγγελείς της χρονιάς. Λοιπόν, άλλωστε ο κύριος Αδάμης έχει ασχοληθεί και με άλλα πολύ επίκαιρα θέματα, όπως τη βία στα γήπεδα και το ρόλο της διαφθοράς και τη νέα θρησκευτική τρομοκρατία και το διεθνές δίκαιο. Είναι λοιπόν απολύτως αρμόδιος να μας μιλήσει για τον Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το ρόλο της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η νομολογία του ΔΕΕ. Σας ευχαριστώ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε καθηγητά, για τα καλά σας λόγια. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου επιτιμή, κύριε Προϊστάμενε της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κυρία Εισαγγελέα Φετών, προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Δικαστικών Συνδρομών, κυρία Ανακρίτρια του Τμήματος Δικαστικών Συνδρομών, αγαπητοί καθηγητές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας πλέον. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, δεν θα μιλήσω πάνω από 10 λεπτά. Η εισήγησή μου υπάρχει στο στιχάκι που εδόθη σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την ευγενική τους πρόσκληση και να τους συγχαρώ για την πρωτοβουλία τους αυτή. Με μεγάλη χαρά ήλθα από τη Χάγη για να εκθέσω ορισμένα νομικά ζητήματα που απασχολούν τη Eurojust κατά την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Επειδή πέφτει ο προβολέας, δεν βλέπω πολύ καλά στο βάθος, θα ήθελα να χαιρετήσω και τον κύριο Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η Eurojust, λοιπόν, είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός δικαστικής συνεργασίας. Ο σκοπός είναι η καταπολέμηση του διασυνοριακού, σοβαρού, οργανωμένου εγκλήματος. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, 28 εθνικά μέλη, 28 εισαγγελείς, προσπαθούμε και διευκολύνουμε την ικανοποίηση των ετοιμάτων δικαστικής συνδρομής, των ευρωπαϊκών εντολών έρευνας που προαναφέρθηκε και οπωσδήποτε την εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι το πρώτο, οι συντονιστικές συναντήσεις. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα περίπλοκο νομικό ζήτημα σε μια εκκρεμή υπόθεση ή όταν πρέπει να εξιχνιαστεί ένα σοβαρό διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, καλούμε τις εθνικές μας αρχές, δικαστικές και αστυνομικές, στη Χάγη, όπου τα εμπλεκόμενα κράτη, κατόπιν πολύωρων συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, καταλήγουν σε συμπεράσματα που ορισμένες φορές
οδηγούν και στη διοργάνωση των συντονιστικών κέντρων ή κέντρων επιχειρήσεων, όπως θα λέγαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν είμαστε έτοιμοι να εξιχνιάσουμε ένα σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα, δηλαδή έχουν οριμάσει έρευνες και έχουμε καταλήξει ότι τον ίδιο χρόνο, ταυτόχρονα, στα εμπλεκόμενα κράτη θα πρέπει να διεξαχθούν κατοίκον έρευνες, κατασχέσεις και συλλήψεις, τότε διοργανώνουμε τα συντονιστικά κέντρα, όπου εμείς, τα εθνικά μέλη, από τη Χάγη, από το Κέντρο Επιχειρήσεων, συντονίζουμε τις εθνικές αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς με τον κανονισμό των ευρωπαϊκών του Data Protection, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορώ να αναφερθώ σε εκκρεμείς υποθέσεις και σε ονόματα, αλλά θα γνωρίζετε ότι σε πολύ σπουδαίες υποθέσεις η Ελλάδα είχε συμμετοχή σε συλλήψεις και σε εξαρθρώσεις σοβαρών εγκληματικών οργανώσεων τα τελευταία 2 χρόνια που υπηρετώ εγώ και κατά το παρελθόν, αλλά οπωσδήποτε τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε εντείνει τις προσπάθειες και επίσης συμμετέχουμε σε κοινές ομάδες έρευνας, τις λεγόμενες JIT, για πρώτη φορά, έχοντας συνάψει συμφωνίες με γειτονικά κράτη κυρίως, ή κράτη της Μεσογείου, όπως είναι η Ιταλία και η Γαλλία, για την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών, της διακίνησης μεταναστών και του λαθρεμπορίου. Ακούσατε, κοινές ομάδες έρευνας, είναι αυτό ακριβώς που αναφέρει ο τίτλος, δηλαδή είναι ομάδες έρευνας, οι οποίες αποτελούνται από δικαστικές και αστυνομικές αρχές των εμπλεκόμενων χωρών, προκειμένου να διενεργήσουν από κοινού έρευνες. Όταν λέμε από κοινού, να παρίστανται δηλαδή και αλλοδαπές αρχές, οι οποίες βέβαια είναι ορισμένες από την αρχή και αναφέρονται στη συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει, οι οποίες, όπως είπαμε, παρίστανται κατά τις έρευνες, μπορούν να παρασταθούν, σύμφωνα βέβαια με το ελληνικό δίκαιο θα διενεργηθούν αυτές. Και να έρθουμε να πω 2 λόγια για τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Δεν θα επαναλάβω τα όσα ωραία ακούστηκαν κυρίως από τον κύριο καθηγητή, αλλά και από τον αγαπητό συνάδελφο, γιατί και εγώ έχω κάνει δικηγορία 7 χρόνια. Θεωρώ ότι οι δικηγόροι είναι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εισάγεται, όπως ακούστηκε, στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Είχα την τιμή να υπηρετήσω 6 μήνες αυτήν την υπηρεσία. Φιλοξενείται από τη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία, από το τμήμα αυτό το οποίο βρίσκεται στη Μεσογείο και συγκεκριμένα από το τμήμα Σιρένε. Εκεί κοινοποιούνται από τους εισαγγελείς εφετών τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και καταχωρούνται στο σύστημα αυτό Σέγγεν. Ταυτόχρονα και σε όσες περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση των ευρωπαϊκών αυτών ενταλμάτων σύλληψης, αυτά κοινοποιούνται και σε εμάς την Eurojust. Και εμείς έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο φροντίζουμε να εισαχθούν αυτές οι υποθέσεις και το οποίο είναι προσβάσιμο από όλα τα κράτη-μέλη. Να πούμε 2 λόγια για το τι έχει κρίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αποφάσεις που αναφέρθηκαν δεν θα επισέλθω. Να πω μόνο ότι τα ευρωπαϊκά αυτά εντάλματα σύλληψης εκδίδονται από δικαστική αρχή και έχει κριθεί
ότι η δικαστική αυτή αρχή δεν είναι ούτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ούτε οι αστυνομικές αρχές. Είναι μόνο οι δικαστικές αρχές και οι εισαγγελικές αρχές. Αν ανατρέξουμε σε αποφάσεις Πόλτο, ΡΑΚ και Ότζελιχ, του 2016, αν θυμάμαι καλά. Ένα πρόβλημα το οποίο παρατηρούμε συχνά στη Eurojust είναι το θέμα της προηγούμενης ακρόασης. Κρίθηκε και αυτό από την υπόθεση Ραντού ή Ράντου, θα έλεγα εγώ. Ραντού λέει ο κύριος καθηγητής, Ράντου λέω εγώ, γιατί έχουμε μια ομόλογο Ρουμάνα την οποία φωνάζουμε Ράντου. Δεν ξέρω πώς είναι το ορθό. Εν πάση περιπτώσει, έχει κριθεί ότι δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση προκειμένου να εκδοθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και αυτό είναι και λογικό, διότι αφορά το κάθε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή φυγόδικο ή φυγόπινο. Οπότε ουσιαστικά δεν τον έχουμε και είναι πολύ δύσκολο να τον ακούσουμε κιόλας. Γενικότερα, το ΔΕ καλείται πολλές φορές να κρίνει περιπτώσεις διασφαλίζοντας, θα έλεγα, ένα επίπεδο, ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλά προβλήματα έχουμε με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος ερημοδικαστέντων. Τα ανέφερε και ο κύριος καθηγητής, είναι αυτή η γνωστή υπόθεση Μελώνη. Σε αυτή την περίπτωση κρίθηκε, να πούμε μία κουβέντα, ότι το άρθρο 4 της απόφασης πλαισίου είναι συμβατό με το δικαίωμα της δίκαιης δίκης και του δικαιώματος της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, όπως αυτά προβλέπονται στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ, το άρθρο 47 και 48. Τώρα, στην πράξη, τι γίνεται. Προχθές είχαμε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο απευθύναμε στη Σουηδία. Εκεί συνελήφθη ο εξητούμενος. Εκεί περιμέναμε να μας ζητήσουν μετάφραση, διότι ως γνωστόν τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, όταν συλλαμβάνεται κάποιος σε κάποια από τις χώρες έγκυα, θα πρέπει να μεταφράζεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτέλεσης. Στην προκειμένη περίπτωση δεν βρήκαμε διερμηνέα. Ήταν πολύ σωστά όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Αναγνωστόπουλος, για τους διερμηνείς. Αλλά πρέπει να εκτελεστεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και υπάρχουν και προθεσμίες. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που κάναμε ήταν προσευχή, να μην μας ζητήσουν δηλαδή οι Σουηδοί μετάφραση. Και όντως έτσι έγινε, δεν μας ζήτησαν μετάφραση, αλλά μας ζήτησαν εγγυήσεις σχετικά με την κλήτευση του κατηγορουμένου. Πώς δηλαδή έγινε, διότι ως γνωστόν, βλέπω βέβαια και νέα παιδιά, ίσως θα έπρεπε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, όπως και η Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας, είναι σε μορφή συμπληρώσεως ηλεκτρονική μεν πεδίων. Ουσιαστικά αναφέρονται τα στοιχεία του εξητούμενου, τα πραγματικά περιστατικά της πράξης για την οποία διώκεται ή έχει καταδικαστεί, την ποινή όταν έχει καταδικαστεί ή το πλαίσιο της ποινής όταν δεν έχει καταδικαστεί. Αν έχει καταδικαστεί, αν ήταν παρόν, τα ανέφερε ο κ. Καθηγητής, δεν θα τα επαναλάβω. Και οπωσδήποτε το σημαντικότερο, αν ήταν απόν, έχει δηλαδή είχε ερημοδικαστεί, αν έχει τη δυνατότητα επανάληψης δίκης, όπως εμείς τα λέγαμε, ακύρωσης της δίκης. Δώσαμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά, ότι έχει τη δυνατότητα ακύρωσης, στους αγαπητούς συναδέλφους στο Σουηδικό Γραφείο, οπότε δρομολογήθηκε η εκτέλεση. Χθες είχαμε άλλη μία περίπτωση, επίσης τώρα με θέμα διερμηνίας θα επανέλθω σε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής προηγουμένως,
συνελήφθη ένας Βούλγαρος στην Τσεχία με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για μια πράξη που του επιβλήθηκε, μια ποινή που επιβλήθηκε σε ελληνικά δικαστήρια. Και τι οι Τσέχοι δέχονται τις ευρωπαϊκές εντολές έρευνας να τις εκτελούν στην αγγλική γλώσσα και τους το στείλαμε στα αγγλικά. Στην προκειμένη περίπτωση, στα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, απέτησαν μετάφρασή τους στα τσέχικα. Το παράδοξο είναι βέβαια πώς θα μπορέσει ο Βούλγαρος που δεν καταλαβαίνει ούτε αγγλικά να κατανοήσει τα τσέχικα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι από αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη. Οπωσδήποτε εκεί υπάρχει ένας μηχανισμός στη Eurojust για κατεπίγωσες υποθέσεις και δεδομένου ότι στο Υπουργείο το δικό μας εξωτερικών δεν υπάρχει διερμηνία στα τσέχικα, να το μεταφράσουμε εμείς. Έχουμε πολλές περιπτώσεις άρνησης εκτέλεσης, που άλλες είναι δικαιολογημένες και άλλες θα έλεγα ότι είναι προσχηματικές, δηλαδή υποβάλλονται από δικηγόρους μόνο και μόνο να καθυστερήσουν την εκτέλεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι μπορώ ένα παράδειγμα να δώσω. Πριν ένα μήνα περίπου είχαμε μια συντονιστική συνάντηση με τους Δανούς. Είχε συλληφθεί ένας Έλληνας, ο οποίος κατοικεί στη Δανία και έχει σύζυγο Δανέζα. Δεν είναι μόνο αυτό που ανέφερε ο προλαλήσας, ότι υπάρχει μια αλληλεγγύη εθνική. Υπάρχει όταν υπάρχει σύζυγος ή και συγγενής ακόμα, ή και κάτοικος στο κράτος εκτέλεσης. Ωστόσο, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος. Αυτό βέβαια προβλέπεται με περιοριστικούς όρους. Το αποτέλεσμα ήταν όμως και τι είχε καταθέσει το διαβατήριο, να διαφύγει και να είναι ελεύθερος τα τελευταία 8 χρόνια. Δικαιολογημένα δημιουργήθηκαν κάποια παράπονα από την πλευρά του εισαγγελέα εφετών, ο οποίος είχε εκδώσει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Τον καλέσαμε στη Χάγη, καλέσαμε και τον ομόλογό μας και τις εθνικές του αρχές. Είχαν κάποιες απορίες, παραδείγματος χάρη, επαναλαμβάνονταν κάποιες πράξεις, οι οποίες φαίνονταν να είναι ίδιες και να έχει δικαστεί ο εξητούμενος 2 φορές. Αυτό μπορώ να το αναφέρω, ήταν κάποιες επιταγές. Είχε καταδικαστεί ο εξητούμενος για ακάλυπτη επιταγή, αλλά και για απάτη με ακάλυπτη επιταγή. Αυτό δεν μπορούσαν να το διανοηθούν οι Δανείοι πώς μπορεί για την ίδια πράξη να τιμωρείται κάποιος 2 φορές, διότι το σύστημά τους είναι διαφορετικό. Το εξηγήσαμε, δόθηκαν αμοιβές εξηγήσεις, αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη, διότι το πρόβλημα όταν υπάρχει απόσταση, και αυτό που ανέφεραν οι προλαλήσαντες, είναι ότι δημιουργείται μία καχυποψία, ότι δηλαδή μεροληπτούν οι εθνικές αρχές, ότι όπως σε προανέφερα μπορεί να υπάρχει κάποια τάση αλληλεγγύης. Εγώ πάντως από την προσωπική μου εμπειρία μπορώ να σας το καταθέσω αυτό με τα λόγου γνώσεως, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς υπάρχουν διαφορετικά νομικά συστήματα και ο διάλογος και η άμεση προσωπική επαφή που γίνεται στη Eurojust διευκολύνει την εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Να πούμε ότι εμείς, όπως προαναφέρθηκε, κατά κανόνα ικανοποιούμε τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, όμως και εμείς δεν τα κάνουμε όλα σωστά. Παραδείγματος χάρη, τα έχετε όλοι ακούσει για μια πολύ μεγάλη υπόθεση, για μια εξιχνίαση που είχαμε και εμείς συμμετοχή ενός οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος. Συνελήφθησαν στην Ελλάδα και στη Γαλλία σχεδόν όλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Για κάποιους εκκρεμούσαν ευρωπαϊκά εντάλματα και έπρεπε να εκτελεστούν στην Ελλάδα. Αυτοί, εφόσον εκκρεμούσαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, δεν συνελήφθησαν με εθνικό ένταλμα, όπως οι υπόλοιποι, αλλά προς εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να δικαστούν στην Ελλάδα.
όσοι εμπλέκονται γενικότερα στο διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα θέλουν να παραμείνουν, να δικαστούν και να, εφόσον καταδικαστούν, να εκτίσουν την ποινή στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημά μας είναι πάρα πολύ καλό, το δικαιοδοτικό. Οι συνθήκες κράτησης είναι πολύ καλές. Το παράδοξο είναι βέβαια ότι όταν εμείς ζητάμε κάποιον από το εξωτερικό να μας παραδοθεί, να μην θέλουν να έρθουν εδώ, επικαλούμενοι ότι οι συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα δεν είναι σύμφωνες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια καλούμαστε και δίνουμε διευκρινήσεις από το μέσο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το πώς είναι οι συνθήκες κράτησης, οι οποίες έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, οπότε και ικανοποιούνται και αυτά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης. Και επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα για την υπόθεση αυτή, που αρνηθήκαμε να τους παραδώσουμε και ότι το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε τις αντιρρήσεις τους. Το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου τις έκανε δεχτές για το λόγο ότι μέρος του τόπου τέλεσης των εγκλημάτων ήταν η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με το νόμο πλαίσιο, όπου εκεί ο λόγος ο συγκεκριμένος άρνησης είναι δυνητικός. Στον νόμο όμως 3251 του 2004 πέρασε, εφαρμόστηκε και ορθά, θα έλεγα, ο Άριος Πάγος έκρινε ότι ο λόγος αυτός, εφόσον είναι υποχρεωτικός και όχι δυνητικός, έπρεπε να γίνει δεκτός. Αποτέλεσμα ήταν ότι όταν εγώ πήγα το πρωί της Δευτέρας στο γραφείο, ήταν ο Γάλλος ομόλογος μου απ' έξω, ο οποίος εν ολίγης μου είπε ότι είμαστε απογοητευμένοι και τι συμβαίνει και κάτι, όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν νόμος πλαίσιο να λέει αυτό και εσείς να κάνετε το άλλο. Αναγκαστήκαμε και σε αυτή την περίπτωση να κάνουμε μια συντονιστική συνάντηση, να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις και να κλείσει υπόθεση. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλά και διάφορα άλλα νομικά ζητήματα. Μόνο να πούμε ένα σημαντικό όσον αφορά για την κράτηση που δεν αναφέρθηκε, ότι εκεί υπάρχει μια προθεσμία. Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή που εξητείται να κρατείται πέραν των 2 μηνών. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει υποχρέωση και με το άρθρο 21 του νόμου 3251 του 2004 η Εισαγγελία Εφετών να αναφέρει στη Eurojust, σε εμάς δηλαδή, τους λόγους της περαιτέρω κράτησής του. Και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώνουμε τα ομόλογα γραφεία μας για να μην υπάρχει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη περίπτωση, κάποια ένταση και να μην δημιουργούνται παράπονα. Ευτυχώς, κυρία Μαλούχου είναι εδώ και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δίνει τα φώτα της και πράγματι είναι τυπική και σε αυτό το θέμα και μεριμνή ώστε η γραμματεία της Εισαγγελίας Εφετών να στέλνει πάντοτε την ενημέρωση αυτή που απαιτείται από τον νόμο και από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Να πούμε έτσι ότι το ίδιο ακριβώς θέμα με την κράτηση ετέθη και στην προηγούμενη περίπτωση που σας ανέφερα, που δεν τελικά παρεδόθησαν οι εξητούμενοι στο κράτος που τους ζητούσε, επειδή οι ίδιοι με πολλές αναβολές και τις εξαίρεσεις που έκαναν στους δικαστές κατάφεραν να παρατείνουν την κράτησή τους πέραν των 2 μηνών. Σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε άλλες, όπως εκριθεί και από το ΔΕΕ, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι αυτές οι προθεσμίες δεν είναι αποκλειστικές. Δηλαδή, δεν θα αφαιθούν ελεύθεροι αυτοί, τη στιγμή βέβαια που δεν γίνεται κάποια κατάχρηση δικαιώματος. Δηλαδή, όταν η διοίκηση δεν τους κρατάει δικαιολογή τους, αλλά οι ίδιοι δημιουργούν προσκόμματα. Γενικότερα υπάρχει μια λογική και μια αυστηρότητα στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που από τη φύση του είναι τέτοια.
Το τελευταίο, και κλείνω κύριε καθηγητά, είναι μια περίπτωση πολύ σημαντική που απασχόλησε και τον ελληνικό τύπο, όταν έχουμε συρροή αιτημάτων. Και αυτό δεν αναφέρθηκε και πρέπει να το πούμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κάποιος να εξητείται από πολλές χώρες ταυτόχρονα, γνωρίζετε, φαντάζομαι για ποιον αναφέρομαι. Ζητήθηκε λοιπόν ο συγκεκριμένος και από τη Γαλλία και από τη Ρωσία και από ευρωπαϊκή χώρα, κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός και από τη Ρωσία, ακόμα και από την Αμερική. Σε αυτές τις περιπτώσεις ζητείται η γνώμη του γραφείου μας, η οποία και αυτή δεν είναι δεσμευτική, προκειμένου ο Υπουργός αυτή την περίπτωση να αποφασίσει σε ποια χώρα θα τον παραδώσει. Αυτά τα ολίγα ήθελα να συνεισφέρω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, η ώρα είναι περασμένη. Για όποιον θέλει να ασχοληθεί και να ακούσει περισσότερα πράγματα, θα με επιτρέψει ο κύριος Πρόεδρος να πω ότι εκδόθηκε ένα βιβλίο για τη Διεθνή Δικαστική Συνεργασία, δεν θα αναφέρω τον εκδότη, κυκλοφορεί από την προηγούμενη Δευτέρα. Αύριο θα κάνουμε την παρουσίαση στο Δημαρχείο του Βύρωνα, σε 6.30 το απόγευμα, και είσαστε όλοι καλεσμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Εισαγγελέα για αυτή την παραστατικότατη παρουσίαση ενός ζωντανού καθημερινού κομματιού των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα εντάλματα συλλήψεως, βεβαίως πάντοτε με την αντίστοιχη νομική κάλυψη, και σας ευχαριστούμε για αυτή τη διπλή προσπάθεια. Έχουμε πράγματι περάσει το χρόνο μας πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό ακολουθεί κατευθείαν, χωρίς διάλειμμα, συζήτηση. Όποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο, θα παρακαλείτε να προσέρχεται και να λέει και το όνομά του, έτσι, διότι πιθανότατα να γνωρίζω ένα μεγάλο αριθμό, αλλά πιθανότατα και όχι όλους, άρα καλό είναι να λέτε όλοι το όνομά σας. Επίσης, θα ήθελα να παρακαλέσω, κύριε Αναγνωστόπουλε, μήπως θα έπρεπε να ανέβουν και οι εισηγητές της προηγουμένης τριάδας, γιατί και σε αυτούς θα απευθυνθούν. Ωραία. Καθίστε τουλάχιστον όλοι εκεί στη γωνία για να σας βλέπω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε να λάβει... θα δώσω εγώ πρώτος το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Συντάξεως του Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τον καθηγητή κύριο Χάρη Δαλακούρα, ο οποίος θα αναφερθεί σε παρατηρήσεις που έγιναν στην προηγούμενη τριάδα ομιλητών από τον κύριο Αναγνωστόπουλο και την κυρία Τσόλκα. Κύριε Δαλακούρα, το λόγο. Νομίζω ότι πιο καλή περίπτωση ζωντανής διαβούλευσης από αυτό το συνέδριο δεν υπάρχει. Και αυτό είναι μια χαρά όλων μας, γιατί πραγματικά μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα ζητήματα που πολλές φορές στο πλαίσιο ενός κώδικα διαφεύγουν. Τέτοια περίπτωση είναι αυτή η διαγραφή από τον κύριο Αναγνωστόπουλο που σε τέθη στο 235 για τα έξοδα της διερμηνίας. Πραγματικά μας διέφυγε. Γιατί πήραμε το κείμενο, είδαμε κάποια άλλα σημεία, αφέθηκε από το προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Νομίζω όμως ότι αυτά είναι από τα ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπιστούν ευθέως και πολύ γρήγορα στο πλαίσιο αυτής των άλλων συζητήσεων που θα γίνουν αμέσως μετά την διαβούλευση. Θα ήθελα να θέσω δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ένα δεν έχει τεθεί καθόλου και είναι κοινός προς προβληματισμό. Είναι τα ζητήματα που αφορούν την ουσιαστική άσκηση των δικαιωμάτων και συνδέονται ευθέως με τη λεγόμενη διαχείριση της μυστικής γνώσης, αυτής που περνά από την διαδικασία των εισαγγελέων, έρχεται στη δίκη χωρίς να εμφανιστεί, χωρίς να συνδέεται με ουσιαστική άσκηση δικαιωμάτων και δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα. Σε αυτό ο προβληματισμός ήταν η ενίσχυση των δυνατοτήτων των εισαγγελέων, όπως προτείνεται άλλωστε και ισχύει και με βάση την σύσταση R75, για την διαχείριση των παράνομων αποδείξεων ή του παράνομου μυστικού υλικού. Εκεί δυστυχώς δεν έχουμε και την βοήθεια από την πλευρά της νομολογίας του ΕΔΑ, γιατί σε 3-4 συγκεκριμένες περιπτώσεις που ετέθη το ζήτημα στο πλαίσιο αποφάσεων κατά Αγγλίας, εν όψη των συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης με μυστικές ανακριτικές πράξεις, εκεί
το ΕΔΑ δεν το αντιμετώπισε στην κατεύθυνση προστασίας, αλλά άφησε ανοιχτό ότι εναπόκειται στην διαχείριση του συγκεκριμένου κράτους και στην αναγκαιότητα μυστικής γνώσης. Αυτό είναι η μεγαλύτερη τορπίλη για μένα, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε από τον κώδικα. Πώς να αντιμετωπιστεί κάτι το οποίο δεν έρχεται. Αυτό προς περαιτέρω προβληματισμό. Έρχομαι σε κάποια επιμέρους ζητήματα στα οποία έγινε προσπάθεια να προωθηθούν και στο σχέδιο του νέου κώδικα και σε κάποιες προτάσεις, οι οποίες πραγματικά ευχαριστώ ήδη όλους όσους τις προώθησαν, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δημιουργεί προβληματισμό. Το ζήτημα σε σχέση με την ουσιαστική άσκηση του δικαιώματος διερμηνίας. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι άπτεται με κάποιο αντίστοιχο ζήτημα της ουσιαστικής άσκησης των δικαιωμάτων, του δικαιώματος υπεράσπισης μέσω αυτεπαγγέλτος διοριζόμενων δικηγόρων. Έχει μία αντιστοιχία το συγκεκριμένο. Ξέρετε, το ΕΔΑ έχει βγάλει κάποιες αποφάσεις τις οποίες προωθεί την διαδικασία στον ίδιο το δικαστή να κρίνει την ουσιαστική υπεράσπιση και με την έννοια αυτή να αλλάζει τον δικηγόρο ακόμα και κατά τη διάρκεια της δίκης. Εάν αυτό το ενσωματώσετε στην ελληνική νομική πραγματικότητα, θα αναλάβουν οι δικαστές μας μια τέτοια διαδικασία εμφυλοχώρησης στην ίδια τη διαδικασία υπεράσπισης ως κριτές? Είναι ένα ερώτημα. Πάντως, σε σχέση με το ουσιαστικό πεδίο της διερμηνίας, υπήρχε και ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το έθεσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος και ευστόχως. Γιατί πραγματικά και με τα γλαφυρά παραδείγματα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν κατανοεί επουδενή τι ακριβώς έχει διαμειφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας. Με την λογική τήρησης των πρακτικών που υπήρχε, δεν ήταν δυνατό, διότι ο Άριος Πάγος θέλει μια συγκεκριμένη αναφορά η οποία θα προκύπτει ως έλλειμμα από τα ίδια τα πρακτικά. Ο τρόπος στήρησης, ο υφιστάμενος τρόπος στήρησης των πρακτικών, όπως αυτός διακαθορίζεται στο άρθρο 143 του κώδικα, δεν αφήνει περιθώρια, γιατί υπάρχουν οι ρόλοι, υπάρχουν τα συγκεκριμένα διαδικαστικά στάδια, δεν μπορεί να προκύψει αν πράγματι ήταν ουσιαστική η διερμηνία. Αυτό μπορεί να λυθεί τώρα πλέον, τουλάχιστον στα κακουργήματα, εκεί που στο σχέδιο του κώδικα, στο άρθρο 143, προωθείται πλέον σε όλα τα κακουργήματα για την τήρηση των πρακτικών η έννοια της μαγνητοφώνησης και της τήρησης των πρακτικών μέσω των φωνοληψιών. Εκεί θα μπορεί να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπάρχει. Με το προηγούμενο καθεστώς των πρακτικών ήταν αδύνατο και ο Άριος Πάγος είχε ήδη προηλημένη απόφαση, γιατί έπρεπε κάπου να στηριχτεί. Σε ό,τι αφορά την διεύρυνση σε σχέση με την προκαταρκτική. Κοιτάξτε, αντιμετωπίσαμε το ζήτημα, γιατί γίνεται μια τομή εκεί για να ελαφρυνθεί η ανάκριση αφού διατηρείται ο θεσμός του ανακριτή. Έπρεπε ταυτοχρόνως να επιβαρυνθεί η προκαταρκτική. Αυτή η αναστροφή στο πλαίσιο της προκαταρκτικής συνδέεται με δύο έντονα σημεία. Το ένα είναι η διεύρυνση, είναι και διεύρυνση πεδίο εφαρμογής. Δηλαδή, πέραν το ότι έρχεται και στα σοβαρά πλημελήματα, υπάρχει ένα ζήτημα διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του εισαγγελέα και του διενεργούντος στην προκαταρκτική, με το σύνολο των ανακριτικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπονται πλέον στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, πλην των περιπτώσεων μέτρων καταναγκασμού που συνδέονται με την προσωπική ελευθερία, σύλληψη, προσωρινή κράτηση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όλες οι άλλες εξετάσεις λαμβάνουν χώρα πλέον. Επομένως, τα λεχθέντα περί γνώσης της κατηγορίας και ενημέρωσης αποκτούν ένα εντελώς διαφορετικό πλέον περίβλημα, γιατί δεν είμαστε στο κομμάτι μιας ασάφειας η οποία, αφού θα ακολουθήσει ανάκριση, θα μπορούσε να συγχωρηθεί. Ακριβώς για το λόγο αυτό, πλέον παραπέμπεται ρητά στο άρθρο 244, όπου ορίζονται τα ζητήματα της προκαταρκτικής, παραπέμπεται ρητά το δικαίωμα και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής, το άρθρο 99. Με μία ρητή μνήμα όμως στην αιτιολογική έκθεση, ότι ακριβώς επειδή είμαστε σε ένα στάδιο ασάφειας ό,τι αφορά την πλήρη έκταση των κατηγοριών, η εισαγγελική υποχρέωση εδώ εξυκνείται στην αναφορά του άρθρου και του εγκλήματος. Διότι θα μπορούσαν να προκύψουν και οποιαδήποτε άλλα εγκλήματα. Αν προκύψουν όμως, πρέπει να ξανακληθεί. Πρέπει να ξανακληθεί. Την πρόταση για την
της κυρίας Τσόλκα για την αναστολή της ποινική δίκη στις περιπτώσεις αυτές ή αναβολή, αναστολή μάλλον για να μην έχουμε ζητήματα και παραγραφής, και υπό την έννοια αυτή είναι ένα ζήτημα που εμένα τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο με βρίσκει σύμφωνο, θα εισαχθεί προς συζήτηση στο πλαίσιο της Επιτροπής, διότι αποτελεί μια πρόταση από αυτές που είναι και υλοποιήσιμη και δίνει λύση. Το ζήτημα που με προβληματίζει λίγο είναι πώς θα προκύπτει η πιστοποίηση της προσβολής του Τεκμηρίου Αθωότητος. Εκεί νομίζω θα μπορέσει να μας δώσει και... Ναι, όταν έχουμε τέτοια περίπτωση, τέτοια δήλωση, όταν είναι εμφανής και πρόδειλη, είναι άλλο. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που θα μπορούσαν να μην είναι τόσο πρόδειλες. Στις άλλες προτάσεις, σε ό,τι αφορά επίσης το ζήτημα της στυροκόλλησης, εκεί είναι ευχερός εφαρμόσιμο και θα το δούμε και αυτό στο πλαίσιο της Επιτροπής, διότι η θεροκόλληση πραγματικά συνδέεται και με κάποια ζητήματα αλλαγής στο σχέδιο του νέου κώδικα που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για να ξεφύγουμε από το παλαιό καθεστώς πλέον της θεροκόλλησης των κλήσεων του κλητηρίου θεσπίσματος πολλές φορές και βουλευμάτων έτσι στην είσοδο της πολυκατοικίας, τηρώντας τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, έχει προωθηθεί η υποχρέωση κλειστού επίδοσης κλειστού φακέλου, έτσι ώστε να μην φαίνονται ούτε τα στοιχεία ούτε τα περαιτέρω δεδομένα. Σε αυτό ακριβώς το μήκος κύματος μπορεί να συζητηθεί και να προωθηθεί και η έννοια της στυροκόλλησης σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο προβληματισμός, τουλάχιστον ο δικός μου ο προσωπικός, είναι για τις περιπτώσεις εκείνες που θα θεσπιζόταν στην πρόταση της κυρίας Τσόλκα, που θα θεσπιζόταν υποχρέωση στον αντίκλητο. Κάναμε ήδη μία συζήτηση. Ο λειτουργικός μηχανισμός αυτού του αντικλήτου, του ορισμού του αντικλήτου, δημιουργεί εκ των έσω προβλήματα. Δηλαδή, υπάρχουν αντίκλητοι οι οποίοι δεν είναι σε αυτούς, δεν έρχεται ποτέ η γνώση ούτε ποιος είναι ο εντολέας, αν αυτός είναι πρόεδρος δικηγορικού συλλόγου, ούτε αν είναι ένας γνωστός του οποίου το όνομα αναφέρεται. Επομένως, εκεί έχουμε πρόβλημα αδυναμίας υλοποίησης του συγκεκριμένου. Δηλαδή, αν δεν ξέρει ο ίδιος ο αντίκλητος ποιος είναι ο εντολέας του, πού κατοικεί, ποια είναι δεδομένα, δεν μπορεί ο ίδιος ο αντίκλητος να επιβαρυνθεί με τέτοιου είδους υποχρέωση. Αντιστοίχως και στο σύνικο υπάρχουν κάποια ζητήματα, θα τεθούν όλα αυτά. Μία από τις περιπτώσεις όμως που θα μπορούσε να προβληματίσει κατά προσωπική πάλι άποψη είναι η περίπτωση του αντικλήτου στο εξωτερικό. Εκεί όντως μπορεί να λειτουργήσει και θα τεθεί σοβαρά υπόψη για να δούμε τα επιμέρους ζητήματα. Και ένας τελευταίος προβληματισμός σε σχέση με, με αυτή την συνεδρία. Στο πλαίσιο της Επιτροπής θεωρήσαμε ότι θα υπήρξε πολύ μεγάλη διόγκωση του κώδικα, ενσωματώνοντας από τη μια μεριά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και από την άλλη τις διατάξεις για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας. Ήδη υπάρχει ένας προβληματισμός, μήπως μπορέσουμε να το ξαναδούμε, κυρίως στην κατεύθυνση ότι είναι ένα ισχύον καθεστώς, πιο πρόσφατο, ιδιαίτερης σημασίας, ίσως θα έπρεπε να ενσωματωθεί και αυτό στο νέο κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Σεβόμενος το χρόνο όλων μας, επιγραμματικά θέλω να αναφερθώ σε αυτό το οποίο έδειξε πάρα πολύ καλά ο εκλεκτός συνάδελφος, ο κύριος... μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως για το θέμα της προστασίας, γιατί δεν τον γνωρίζω. Ο κύριος Αρβανίτης. Ο κύριος Αρβανίτης, ναι, είναι στο πρώτο κομμάτι. Και το λέω αυτό για το θέμα της πρόσβασης σε συνήγορο. Συμπληρωματικά τελείως, κύριε Πρόεδρε, μην κλέβω χρόνο. Έχει τεθεί ένα θέμα το οποίο έχουμε αντιμετωπίσει όλοι της μαχωμένης δικηγορίας, είναι όταν συλλαμβάνεται κυριολεκτικά ένας ως ύποπτος, προσάγεται σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα ή στην ΚΑΔΑ και τον βαφτίζουν προσαγόμενο και όχι στη λιθέντα και όχι κατηγορούμενο και δεν επιτρέπουν σε κανέναν
να έχει πρόσβαση στον δικηγόρο του. Το αντιμετωπίσαμε μόλις και προχθές με αυτή την υπόθεση του Υπουργείου Μεταφορών. Επί 14 ώρες προσπαθούσα να δω πού είναι και δεν τον βρίσκαμε πουθενά. Και η αιτιολογία του ταξίαρχου, εν πάση περιπτώσει, με τον οποίο επικοινώνησα μέσω αξιωματικού, ξέρετε, λέει, είστε δικηγόρος, αυτό θα γίνει όταν λάβει, λέει, την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον εκλεκτό επίτιμο πρόεδρό μας, τον κύριο Αργυρόπουλο και τον κύριο Δαλακούρα, ως συναρμόδιοι, να τεθεί διάταξη από την ώρα που συλλαμβάνεται και βαφτίζεται, όχι συλληφθείς, αλλά προσαχθείς, νομίζω ότι θα έπρεπε να λυθεί αυτό το θέμα. Και ένα δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, είχα την τύχη, να το πω έτσι, να συνεργαστώ με ένα νέο δικηγόρο εκλεκτό, τον κύριο Παναγιωτάκη, και πετύχαμε μία αναίρεση. Μία αναίρεση καθ' ολοκληρίαν. Η αναίρεση αυτή ήταν κατά αποφάσεως του μεικτού ορκωτού εφετείου Βορείου Αιγαίου. Στον πρώτο βαθμό οι κατηγορούμενοι ήσαν ελεύθεροι. Συνεπώς συνελήφθησαν. Όταν λοιπόν ανηρέθη η απόφαση, ευλόγως πήγαμε με τον κύριο Παναγιωτάκη στον Άριο Πάγο να δοθεί εντολή να ισχύσει η πρώτη απόφαση, διότι με ποια απόφαση κρατούνται οι κύριοι αυτοί, οι κρατούμενοι. Σε τρεις αντισαγγελίες του Αριού Πάγου, που ετέλεσαν εκείνη την ώρα, ήταν εισαγγελίες υπηρεσίας, εθέσαμε το θέμα και σήκωσαν τα χέρια ψηλά και μου είπαν να καθαρογραφεί. Και βεβαίως εύλογα απαντήσαμε. Όταν εξαγγέλλεται η ποινή ενός κατηγορουμένου στον μεικτό ορκωτό, περιμένουν να καθαρογραφεί για να πάει μέσα ή τον συλλαμβάνει και τον πάνε κατευθείαν μέσα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αν μπορεί να παρέμβει εδώ πέρα ο οποιοσδήποτε, ας παρέμβει. Αρμόδιος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παρασκευόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση θέλω να απευθύνω προς προβληματισμό. Όσον αφορά το δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης, ειδικότερα το δικαίωμα μετάφρασης, είναι το χρονικό σημείο στο οποίο υφίσταται, ασκείται αυτό το δικαίωμα και υφίσταται η υποχρέωση του εισαγγελέα που συντάσσει το κατηγορητήριο να μεταφράσει το κλητήριο θέσπισμα. Τι εννοώ? Στο παράδειγμα που αναφέρθηκε ο καθηγητής Αναγνωστόπουλος, θα ήθελα να το επεκτείνω ως προβληματική για να δούμε ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Καλείται ο ύποπτος στην προκαταρτική εξέταση και δεν εγχειρίζει εγγραφές εξηγήσεις. Ή στην εκδοχή που ανέφερε ο κύριος καθηγητής, καλείται ο ύποπτος στην προκαταρτική εξέταση, εμφανίζεται με δικηγόρο, ο οποίος εγχειρίζει μόνο μία εξουσιοδότηση λήψης αντιγράφων και τελικά συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, όπως είπαμε, και τελικά δεν παρέχει έγγραφες εξηγήσεις. Ή τρίτη εκδοχή, παρέχει έγγραφες εξηγήσεις δια του συνηγόρου με εξουσιοδότηση γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και δεν αναφέρει πουθενά ότι αγνοεί την ελληνική γλώσσα και δεν αναφέρει πουθενά στις εξηγήσεις του ότι, παρά το γεγονός ότι είναι φανερό ότι είναι αλλοδαπός, ότι ποια γλώσσα μιλάει. Γιατί δεν φτάνει μόνο να πεις δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, πρέπει να πεις και ποια γλώσσα μιλάς, για να ξέρει ο εισαγγελέας ποια είναι η υποχρέωσή του. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει η ένομη τάξη και τα δικαστήριά μας έναν ύποπτο, τον οποίο θέλει να τον ακούσει ο εισαγγελέας στην προκαταρτική εξέταση, να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις, να ακούσει τις απόψεις του πριν τον καταστήσει κατηγορούμενο, αλλά τελικά ουδέποτε αυτός ο ύποπτος, μολονότι νομότυπα κλήθηκε, θεωρούμε δεδομένο ότι νομότυπα κλήθηκε στο παράδειγμα αυτό, δεν μιλάμε για άλλες περιπτώσεις που ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να στείλει κάποιο κατηγορούμενο χωρίς καν να παράσχει εξηγήσεις σε αδικήματα μονομελούς, πλημμυρίου δικαίου κτλ. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Υποτιθέστε ότι δικάζεται υπόθεση μεταναβολή μετά την παρέλευση της πενταετίας. Και προτείνεται λοιπόν για πρώτη φορά στο ακροατήριο η ένσταση ότι, ξέρετε, παρήχθη απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν μεταφράστηκε το κλητήριο. Λέει, κύριε, πρώτη φορά ακούμε ότι εσείς δεν μιλάτε ελληνικά. Για πείτε μας ποια γλώσσα μιλάτε. Μιλάω την αλβανική γλώσσα. Δεν μιλάω την ελληνική. Ερώτηση. Το δικαστήριο
θα κρίνει ότι υπήρξε απόλυτη ακυρότητα, υποτιθέστε ότι διενεργείται αποδεικτική διαδικασία και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτός ο άνθρωπος πράγματι δεν μιλάει την ελληνική γλώσσα. Αυτό όμως αποδείχτηκε στο δικαστήριο. Πότε γεννάται η υποχρέωση στον εισαγγελέα και με βάση ποια δεδομένα για να μεταφράσει το κλητήριο θέσπισμα? Γι' αυτό το λόγο ο καθηγητής Μιτσιλέγκας στο βιβλίο του, λέω αυτό και κλείνω κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη για το χρόνο, αλλά είναι ένα θέμα σοβαρό. Δηλαδή πρέπει να ξέρει και ο εισαγγελέας ότι έχει αυτή την υποχρέωση και κάποιος να του πει. Εν πάση περιπτώσει, γράφει λοιπόν ο καθηγητής Μιτσιλέγκας ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο αναφέρεται, χορηγήθηκε σχετική εγκύκλωση προς τους εισαγγελείς, ότι ενεργοποιείται αυτό το δικαίωμα με το που απευθύνεται στη δική του γλώσσα ο κατηγορούμενος προς την εισαγγελική αρχή ή προς την αστυνομία. Και στη δική του γλώσσα λέει, κύριε αστυνόμε, κύριε εισαγγελέα, δεν γνωρίζω αγγλικά. Είμαι Έλληνας και γνωρίζω ελληνικά. Στη δική του γλώσσα. Με το που το λέει λοιπόν στη δική του γλώσσα, είναι υποχρεωμένη η αλλοδαπή αρχή να μεταφράσει αυτή τη δήλωση, να καταλάβει ποια γλώσσα μιλάει. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να μας πει, ξέρετε, μπορεί εγώ να φαίνεται αγγλικό το όνομά μου, αλλά τώρα που ήρθα στο ακροατήριο, εγώ έχω μεγαλώσει στην Ιταλία, δεν ξέρω από αγγλικά τίποτα. Βλέπει, ας πούμε, ο εισαγγελέας ότι κάποιος είναι νόμιμος εκπρόσωπος μιας εταιρείας και έχει 10 χρόνια κατοικία στην Αθήνα και τον λένε με αγγλικά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει, είναι υποχρεωμένος να μεταφράσει το κλητήριο χωρίς δήλωση αυτού του ανθρώπου ποια γλώσσα μιλάει? Και το τελευταίο, αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής στην προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, ότι το πρώτο στο συγκεκριμένο παράδειγμα που ανέφερε, δηλώθηκε από τους κατηγορούμενους ότι αγνοούν την ελληνική γλώσσα και ποια γλώσσα ομιλούν. Ερώτηση. Η προσφυγή κατά του κλητηρίου είναι γνωστό ότι απευθύνεται στον εισαγγελέα εφετών και αναγνώσκεται το περιεχόμενό της από τον εισαγγελέα εφετών ο οποίος και κρίνει. Και μπορεί να ασκηθεί σε οριακές περιπτώσεις ακόμα και μετά την παρέλευση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής για να επιδοθεί η μετάφραση του κλητηρίου. Είναι πρόσφορος τρόπος, ερώτηση προς προβληματισμό, είναι πρόσφορος τρόπος ενημέρωσης του υποχρεούμενου να μεταφράσει το κλητήριο εισαγγελέα πλημμυλιωδικών το ότι στο περιεχόμενο της προσφυγής κατά του κλητηρίου αναφέρεται ως ένας από τους λόγους προσφυγής το ότι εγώ αγνοούσα την ελληνική γλώσσα και δεν ενημερώθηκα? Αυτά έτσι προς προβληματισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε εισαγγελέα. Ποιος άλλος θα ήθελε να λάβει το λόγο, παρακαλώ? Πέστε μου το όνομά σας, παρακαλώ. Μάλιστα, κύριε, περάστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χάρης Λαδής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Έχω δύο ζητήματα να θέσω, τα οποία όμως θα συμπυκνώσω στα 3 λεπτά που μου παρέχονται. Το πρώτο απευθύνεται με τη μορφή ερωτήματος πρωτίστως στον κύριο Αδάμη, τον εισαγγελέα, τον οποίο έχουμε την τύχη να έχουμε κοντά μας, αλλά και δευτερευόντως τους λοιπούς ομιλήσατε στο δεύτερο πάνελ. Αφορά όμως παράλληλα και ζητήματα αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων που τέθηκαν στη χτεσινή διάσκεψη, όπως επίσης και ζητήματα αναλογικότητας, αν και με έναν άλλο τρόπο από αυτό που το έθεσε ο κύριος Πυρομάλης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για υπόθεση που εξελίσσεται επί του παρόντος με ημεδαπό εξητούμενο Έλληνα από τη Γερμανία βάσει γερμανικού εντάλματος σύλληψης, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα κατόπιν αντιρρήσεων που προβάλαμε στο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, αυτό δυνάμει του 11 παράγραφος περίπτωση σίγμα ΤΑΦ του 3251 δέχθηκε να αρνηθεί την έκδοσή του, την παράδοσή του στη Γερμανία και διέταξε παράλληλα να εκτιθεί η ποινή στις ελληνικές φυλακές με τους ελληνικούς νόμους, όπερ και γένετο, και κάνοντας επρόκειτο για στερητική της ελευθερίας ποινή 6 ετών, η οποία ορθώς μεταφράστηκε, για να μπούμε και σε ζητήματα μετάφρασης, ως φυλάκιση και όχι ως κάθειρξη, καθότι προερχόταν από σχηματισμό συνολικής ποινής περισσότερων μικροτέρων, αφορούσε παράβαση ναρκωτικών, αλλά δεν ενδιαφέρει. Κάνοντας λοιπόν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων
των φιλελεύθερων αρκετά, όπως υπόθηκε, του ελληνικού ποινικού συστήματος. Κατόπιν 8 μηνών αφέθηκε η φόρον ελεύθερος, έχοντας εκτίσει την ποινή και συνεχίζοντας, όπως ξέρουμε, την έκτισή της, δοκιμαζόμενος υπό όρους. Όταν στη συνέχεια, λοιπόν, ταξίδεψε λίγο αργότερα στην Αλβανία για προσωπικούς λόγους, συνελήφθη εκ νέου από τις αλβανικές αρχές βάσει του ίδιου γερμανικού ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Σε προσωπική μου επικοινωνία με την εισαγγελία του Αμβούργου, η οποία είναι η εκδόσασα το συγκεκριμένο ένταλμα, ρητός μου δηλώθηκε από τον εισαγγελέα, ας μην πω το όνομα, ότι η Γερμανία δεν σέβεται καθόλου σε αυτή την περίπτωση τις ελληνικές αποφάσεις των δικαστηρίων, γιατί δεν είναι δυνατόν ποινή στερητική της ελευθερίας 6 ετών να μπορεί να εκτιθεί σε μόνο 8 μήνες. Όταν του δηλώθηκε εκ μέρους μου ότι το 4 παράγραφος 6 της απόφασης πλαισίου, όπως ενσωματώθηκε στον 3251, δεν προβλέπει τέτοια συγκατάθεση της Γερμανίας, απεστάλλει ένα έγγραφο πλέον από την εισαγγελία του Αμβούργου, η οποία κάνει μία μίξη της απόφασης πλαισίου για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης με την σύμβαση περί μεταφοράς καταδίκων, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την απόφαση πλαίσιο 2008/909, καταλήγοντας στο ότι η Γερμανία έπρεπε να έχει ερωτηθεί και συνενέσει για αυτή την απόφαση των ελληνικών αρχών. Θα ήθελα με μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω την άποψη του κυρίου Αδάμη και των λοιπόν συμμετεχόντων. Έχει ήδη επιληφθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης δια του κυρίου Καμιλάρη έχει στείλει στις αλβανικές αρχές την αντίστοιχη ενημέρωση, αλλά αναμένουμε αν θα εκδοθεί στη Γερμανία για να εκτίσει πλήρη, όπως μας έχουν ενημερώσει οι Γερμανοί, την ποινή, αφαιρουμένων μόνο των 8 μηνών οι οποίοι θα συνυπολογιστούν. Το δεύτερο ζήτημα, στα 20 δευτερόλεπτα που ίσως μου παραμένουν, έχει να κάνει με τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις του πρώτου πάνελ, επειδή από την καθηγήτριά μου σε όψιμη φάση όταν αποφάσισα να ξαναέλθω στην ακαδημαϊκή παιδεία, την κυρία Τσόλκα, η οποία πρότεινε ότι θα ήταν πολύ πιο εύστοχος τρόπος για την αποκατάσταση της προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας που γίνεται από δηλώσεις πολιτικών, αντί του τελικός ψηφισθέντος ενδίκου μέσου του 105-106 εισαγωγικού νόμου του αστικού κώδικα, να είχε χρησιμοποιηθεί η παραπομπή που είχε αρχικά προταθεί στον 42-39 του 2014, ο οποίος ως γνωστόν χρησιμοποιείται ή έπρεπε να χρησιμοποιείται για την αποζημίωση λόγω βραδείας απονομής στην ποινική δικαιοσύνη. Θέλω να ενημερώσω τους συμμετέχοντες ότι με μια γρήγορη αναζήτηση στα νομολογιακά μας εργαλεία θα δουν ότι 5 χρόνια μετά, ο 42-39 του 2014 δεν έχει παραγάγει ούτε μία απόφαση αποζημίωσης λόγω βραδείας απονομής της δικαιοσύνης, με διάφορες προφάσεις, επειδή ο ομιλών έχει τύχει ήδη να καταθέσει 2 τέτοιες αιτήσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί και εκκρεμούν συνεκδικαζόμενες στο Στρασβούργο με μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχει χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος νόμος μόνο για να σβηστεί η Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών που παρέχουν βραδεία απονομή δικαιοσύνης. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως παίρνατε και μια ιδέα γιατί αλλάζει ο ποινικός κώδικας στις ποινές του, όταν 8 χρόνια πόσα ήταν γίνονται 6 μήνες, 6 χρόνια γίνονται 8 μήνες όσο ήταν, γιατί έστω εσφαλμένα αντιδρούν οι Γερμανοί, γιατί κάτι τέτοιο είναι, ένας τέτοιος πληθωρισμός είναι αδιανόητος αλλού και είναι ένας από τους λόγους που αλλάζει το σύστημα ποινών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, πώς λέγεστε? Συνάδελφος δικηγόρος? Ναι, συνάδελφος. Πολύ ωραία, έχετε το λόγο. Και πρώην φοιτήτρια του κυρίου Δαλακούρα. Θα ήθελα, παρακαλώ, να απευθύνω τις ερωτήσεις μου στον εισαγγελέα, τον κύριο Αδάμη. Ορμόμενη από τα παραδείγματα, τις υποθέσεις που αναφέρατε, αναγνώρισα, θα τις κατονομάσω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, την υπόθεση Σουασανασβίλη και την υπόθεση Βίνικ. Θα ήθελα να θέσω 5 ερωτήσεις. Θα είμαι πάρα πολύ λιτή, σύντομη και δωρική. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει η Eurojust το φαινόμενο
της παρέλευσης της μίνιμουμ κράτησης των 18 μηνών σε υπόθεση συρροής αιτημάτων έκδοσης. Και αν είναι, θα ήθελα να ρωτήσω πώς επελήφθηκε, πώς αντιμετωπίστηκε. Γιατί ο Βίνικ αυτή τη στιγμή είναι κρατούμενος πάνω από 18 μήνες στις φυλακές της Ελλάδας, όπως το γνωρίζετε, είμαι βεβαία. Δεν εφαρμόστηκε, υπάρχει παρέλευση του μίνιμουμ ορίου των 2 μηνών που αναφέρει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και φυσικά του 18 μήνου που αναφέρει η Εθνική Νομοθεσία. Η δεύτερη ερώτηση αφορά την υπόθεση συρροής αιτημάτων από διάφορες χώρες και ειδικά όταν μεταξύ δύο χωρών, δεν ομιλώ για την Ελλάδα, ίσως μεταξύ τρίτων χωρών, δεν έχει συναφθεί, δεν υπάρχει καμία διμερής σύμβαση ποινικής δικαστικής αρρωγής και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο όρος της αμοιβαιότητας στην έκδοση των κρατουμένων. Αναφέρομαι στο ίδιο παράδειγμα του Βίνικ μεταξύ της Ελλάδας, της Αμερικής και της Ρωσίας. Δεν υπάρχει διμερή σύμβαση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο όρος της αμοιβαιότητας και κατά συνέπεια, αν εκδοθεί στην Αμερική, τα δικαιώματα του κατηγορουμένου θα παραβιαστούν ψηφόδρα, δεδομένου ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να εκδοθεί στη Ρωσία. Το τρίτο ερώτημα αφορά σε κάτι που είπατε. Αναφέρατε ότι σε αυτή την περίπτωση συρροής αιτημάτων έκδοσης ζητείτε η γνώμη της Eurojust, η οποία δεν είναι δεσμευτική και κατά συνέπεια θα αποφασίσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι γνωστό ότι η γνώμη της Eurojust δεν είναι δεσμευτική, αλλά μπορεί να μην έχω κατανοήσει σωστά και θέλω σας παρακαλώ να το διευκρινίσετε. Και εάν η γνώμη της Eurojust ζητείτε πριν την έκδοση της αμετάκλητης απόφασης του Αρείου Πάγου ή μετά, διότι αν εκδοθεί, ονομοδοτήσει η Eurojust μετά, τότε τίθεται το εξής ερώτημα. Δεδομένου ότι το κοινοτικό δίκαιο έχει οι πηγές, το πρωτότυπο και το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερέχουν του εθνικού δικαίου, τότε θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόβλημα ερμηνείας, διότι καταστρατηγείται αυτή η αρχή, λόγω του ότι παρακάμπτεται η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου ένεκα μιας πολιτικής απόφασης που τελικά θα κληθεί να δώσει ένας Υπουργός Δικαιοσύνης. Ωραία. Τελείωσα. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχουμε άλλες ερωτήσεις. Θα καλέσω τώρα τους ομιλητές του πρώτου πάνελ να απαντήσουν. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος έχει το λόγο. Για τους προβληματισμούς του κυρίου Νάιντου, νομίζω υπάρχει μια απλή λύση στο ζήτημα που είναι όντως υπαρκτό. Εάν μεν ο ύποπτος καλείται και εμφανίζεται αυτοπρόσωπος, είναι ευχερές για αυτόν που τον εξετάζει να διαπιστώσει αν αγνοεί ή όχι την ελληνική. Θα ερωτηθεί. Εάν αποφασίσει να ασκήσει τα δικαιώματα του διασυνηγόρου, τον οποίο θα εφοδιάσει με εξουσιοδότηση, η ερώτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί προς τον συνήγορο. Διότι αφής ο καλούμενος εξουσιοδοτεί δικηγόρο για να ασκήσει τα δικαιώματα του δι' αυτού, ο συνήγορος θα ερωτηθεί εάν ο εντολέας του εννοεί ή όχι την ελληνική. Εφόσον η απάντηση είναι ότι την εννοεί, έχει καλώς. Εάν δηλώσει ότι δεν την εννοεί, ο εισαγγελέας θα ξέρει πλέον ότι πρέπει το κλητήριο θέσπισμα, αν το εκδώσει, να το εκδώσει με μετάφραση. Σε όσες τώρα περιπτώσεις δεν προηγείται καθόλου προδικασία και εκδίδεται κλητήριο θέσπισμα, εκεί πρέπει πάλι ο εισαγγελέας, αφού αποφασίζει να εισαγάγει έτσι την υπόθεση στο ακροατήριο, να διερευνήσει την αντίληψη της ελληνικής από τον κατηγορούμενο. Και αν δεν μπορεί να καταλήξει και εκείνος είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να μεταφράσει το κλητήριο θέσπισμα στην γλώσσα την οποία κατανοεί ο αλλοδαπός. Αν είναι φερρυπίν μέλος διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, θα προκύπτει η υπηκότητά του ή καθιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να συνδεθεί το πρόσωπο με την μητρική του γλώσσα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει στο ζήτημα αυτό κάποιο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσόλκα έχει το λόγο.
Ευχαριστώ. Μόνο να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο εκλεκτός φίλος και καθηγητής κ. Δαλακούρας. Να διευκρινίσω κάτι από αυτά που είπα εγώ. Σε σχέση με το θέμα των επιδόσεων. Εννοούσα, όπως είπαμε, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την απόφαση του ΔΕΕ και λαμβάνοντας επίσης υπόψη στον κώδικα ποινικής δικονομίας και τον ισχύοντα και αν καταλαβαίνω καλά και στο σχέδιο του νέου κώδικα, υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι στις περιπτώσεις που το πρόσωπο ύποπτος ή κατηγορούμενος κατοικεί ή διαμένει στην αλλοδαφή, τότε το κλητήριο έγγραφο ή η απόφαση επιδίδεται, είναι υποχρεωμένο το πρόσωπο αυτό να ορίζει αντίκλητο και σε αυτή την περίπτωση επιδίδεται στον αντίκλητο. Άρα δηλαδή ο ίδιος ο νομοθέτης εισάγει ένα, όχι ακριβώς όπως ήταν παλιά, αλλά μία καταπλάσμα επίδοση στον αντίκλητο και όχι στον ίδιο τον ύποπτο ή κατηγορούμενο. Ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου εισάγεται μία τέτοια καταπλάσμα επίδοση, θεωρώ ότι είναι αναγκαία η ρύθμιση αυτή για την οποία είχα αναφερθεί πριν. Δηλαδή, ότι θα πρέπει με κάποιο επίσημο τρόπο, με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα οπωσδήποτε, να αποδεικνύεται ότι πράγματι αυτός ο αντίκλητος, ο οποίος γνωρίζει βεβαίως την διεύθυνση του εντολέα του, αφού ο εντολέας τον διόρισε, έτσι ακριβώς σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, νομίζω, να υπάρχει μια τέτοια ανάλογη προσθήκη. Επίσης, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, να θυμίσω ότι στην οδηγία που αφορά ακριβώς το δικαίωμα παράστασης, σαφώς ορίζεται ότι η διεξαγωγή της ερήμην διαδικασίας προϋποθέτει, όπως ήδη είπα, και την προηγούμενη ενημέρωσή του. Αυτό δεν φαίνεται να διασφαλίζεται στο νέο σχέδιο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μόνο ότι εν μέρη είναι στον ισχύοντα νόμο. Θεωρώ λοιπόν ότι είτε θα πρέπει να προστεθεί σχετική διάταξη του άρθρου 340 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αλλά και επιπλέον στην διάταξη εκεί που έχει να κάνει με το κλητήριο θέσπισμα, μήπως, σκέφτομαι, θα πρέπει στο κλητήριο θέσπισμα στο τέλος να αναγράφεται ακριβώς, να ενημερώνεται ο κατηγορούμενος ότι σε περίπτωση που δεν θα εμφανιστεί, ποιες είναι οι συνέπειες της μη παράστασής του. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Εισαγγελέα από το δεύτερο πάνελ. Πρέπει να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, να απαντήσουμε στην πρώτη ερώτηση που έθεσε ο αγαπητός φίλος μας όσον αφορά για τους Γερμανούς. Όντως, όπως προαναφέρετε και εσείς κύριε καθηγητά, υπάρχει μια καχυποψία. Είναι γνωστό ότι αφέτησαν πολύ φόρων για την αποσυμφόρηση των φυλακών. Δεν θα επισέλθουμε στο γιατί έγινε αυτό, αν ήταν καλός ο νόμος, δεν ήταν ή αν θα είναι ο καλύτερος ο επόμενος. Εμείς είμαστε εφαρμοστές του δικαίου, δυστυχώς δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε τον νόμο. Όντως όμως, όταν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό, πραγματικά συνέπεσε να ήμουν Γενικός Γραμματέας στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και εξ αφορμής ενός άλλου παρόμοιου γεγονότος, της δολοφονίας μιας κόρης ενός διπλωμάτη στη Γερμανία από έναν αλλοδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί και ξέρετε μια μεγάλη ποινή στην Ελλάδα και αφέθηκε φόρων ελεύθερος. Δέχτηκα ερωτήσεις από ένα έγκυρο τηλεοπτικό κανάλι της Γερμανίας, το μεγαλύτερο. Φυσικά, εμείς σαν Ένωση Αγγελέων είχαμε βγάλει ανακοίνωση τότε, είναι αναρτημένη, μπορείτε να τη δείτε, την τοποθέτησή μας. Ωστόσο, δεν χειριστήκαμε εμείς την υπόθεση, δεν μπορούσαμε να πούμε αν αυτό που έγινε καλός ή κακός. Εν πάση περιπτώσει, γεννήθηκε μια καχυποψία στη Δύση, γιατί κυκλοφόρησε αυτό το φαινόμενο, το ότι δηλαδή πάρα πολλοί κατάδικοι είχαν αφαιθεί ελεύθεροι φόρων στην Δύση και γενικότερα είναι επιφυλακτική. Το συζήτησα το συγκεκριμένο θέμα, όχι αυτό που έθεσε ο αγαπητός φίλος, αλλά το προηγούμενο που σας ανέφερα με τον ομόλογό μου, τον Κλάους τον Μάγερ, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Eurojust. Μάλιστα τον είχαμε φέρει και στην Ελλάδα στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Του εξηγήσαμε ότι πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Έδειξε κατανόηση. Εάν τεθεί αυτό το θέμα που
που μας ανέφερε ο αγαπητός φίλος στη Eurojust, θα το δούμε, δηλαδή ενδεχομένως, αν μας ζητηθεί από τις ελληνικές αρχές. Και έρχομαι και στο δεύτερο ερώτημα, διότι όπως σας ανέφερα, και γι' αυτό μας αγαπούν όλοι και μας συμπαθούν εμάς στη Eurojust, είναι επειδή δεν έχουμε εξουσία. Έτσι, εμείς απλώς διαμεσολαβούμε. Δεν ασκούμε ούτε ποινική δίωξη. Οπότε, ό,τι έρχεται, προσπαθούμε να το λύσουμε με κατανόηση και οπωσδήποτε έχοντας κατά νου τα θεμελιώδη δικαιώματα των κατηγορουμένων. Και έρχομαι και στο δεύτερο θέμα, και αυτό δεν έχει έρθει στη Eurojust. Εντάξει, αν έρθει θα το δούμε. Ο κύριος Καμιλάρης είναι, αναφέρθηκε πριν, είναι ένας πολύ έμπειρος εισαγγελικός λειτουργός, από τους καλύτερους θα μπορούσα να πω, στη Θεσσαλονίκη. Ο κάθε εξητούμενος έχει δικαιώματα. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο, όταν έχει δικαιώματα, να προβάλλει αντιρρήσεις για το κάθε τι. Αν έχει παραμείνει παραπάνω από το κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, ανέφερα κάποια παραδείγματα. Δεν μπορώ να μπω στην ουσία της υπόθεσης, την οποία δεν την γνωρίζω. Αλλά όταν τεθεί στα αρμόδια δικαστικά συμβούλια, θα εκδοθούν και οι αρμόδιες υποθέσεις. Και αν ζητηθεί η βοήθειά μας, ευχαρίστως να την προσφέρουμε. Όσον αφορά και το τελευταίο για τη γνώμη της Eurojust σε αυτά τα θέματα, όταν έχουμε συρροή αιτήσεων, εντάξει, είναι καθαρά δυνητική. Το ανέφερα και πριν, αναφέρεται στο άρθρο 21, παράγραφος 2 του νόμου 3251 του 2004, ότι μπορεί να ζητηθεί. Το μπορεί να ζητηθεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι δυνητικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Αν μας ζητηθεί, θα τη δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Κύριε Εισαγγελέα, φτάσαμε στο τέλος της πρωινής, ήδη απογευματινής, σχεδόν συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την αντοχή σας και ελπίζω ότι θα σας ξαναδούμε στην απογευματινή, δηλαδή βραδινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.